1-2, 1-2. Τεστ, τεστ, τεστ. 1-2, 1-2. Ωραία, γενικό πλάνο και ζουμάρισμα. Στην περιοχή. Εντάξει, όταν είσαι στο θέλω να έχεις κόρνερ και τέρμα. Εντάξει. Στο κόρνερ αυτό το έχεις. Το έχω, ναι, ναι. Χωρίς να επανεμβάλλω εγώ. Κάμερα βλέπω λίγο πιο... Έλα, μετά από λίγο τα βάζει μόνο του, εντάξει. Ωραία, να σου πω. Θέλω, επειδή τους έχω τους τυμπανιστές στη γωνία εδώ, του booth. Ωραία. Τώρα δεν μου χτυπάν και τύμπαν, ωραία, να ακούς λίγο τον ήχο. Τι να τους μάθω, ακούσει. Τίποτα, θέλω να δω αν παρεμβάλλονται πολύ, ρε παιδί μου, για να με ακούς καλά. Ναι. Εντάξει, οκ, okay. αυτό ήθελα. Λίγο ζουμ, ξέρει. Λίγο. Τι λίγο, τώρα είμαι στο ίντερνετ, το κανονικό ζουμ είναι, θα σου πω. Το αγώνα ποιο είναι? Εδώ. Το αγώνα είναι αυτό. Το ζουμ του αγώνα είναι αυτό, τώρα το έχεις στο μηδέν. Να σου πω, βάζω το μπανεράκι τώρα, που είναι παρακετάρτο.
Thank you.
Κασαλέκο! Κασαλέκο! Oh!
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο sportaltv.gr και αυτή την Κυριακή. Το sportaltv.gr παίζει μπάλα και στα γήπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μαζί σας για το παιχνίδι Δόξα Αβύρωμα Προεθνική. Στη σέντρα είναι οι γηπεδούχοι. Έναρξη του αγώνα. Το παιχνίδι αυτό είναι ντέρμπι ζωής και θανάτου για τις δύο ομάδες. Ο νικητής είναι αυτός που θα μείνει ζωντανός στη μάχη για την παραμονή. Για τη Δόξα με το 1 Σλογάνης, με το 2 Χαλκιάς, με το 3 Κατσούδας, με το 4 Μπιρμπίλη, 5 Ζίζιλας, 6 Κατσιγιάννης, 7 Κουντελίτσας, 8 Σαλαμπάτας, 9 Μακρύς, 10 Μενίκου, 11 Λουσαράκης. Για την Προεθνική με το 1 Μπαντίκος, με το 2 Κατσίβελας, με το 3 με το 3 είναι ο Καψαλόποδας, με το 5 είναι ο Τούρλες, με το 6 ο Μπούμπας, με τα 7 Μπαντίκος, με το 8 ο Βούζος, με το 9 ο Ανιφαδόπουλος, με το 10 ο Μακαρνάς, με το 11 ο Ποτουρίδης. Διευθύνσεις αναμέτρηση ο Μαρκαντονάτος του νομού Ηλίας, με πόρτες τον Πίτα και τον Λάτα από τον νομό Ηλίας επίσης. Στο βολέο ο Μπαντίκος. Στην περιοχή υπέρ της Προεθνικής πέφτει κάτω. Δίνει φάουλ. Έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Πέναλτι λοιπόν μόλις το 4ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους και έχουμε και κάρτα. Να λοιπόν που οι φιλοξενούμενοι έχουν ευκαιρία να πάρουν κεφάλι στο σκορ από νωρίς. Η κάρτα είναι στον Κατσούδα. Ο Μακαρονάς είναι αυτός που θα αναλάβει ως λόγω την εκτέλεση. Να λοιπόν μια φάση από το πουθενά. Στο 5ο λοιπόν Μακαρονάς παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Κλιάρες διαμαρτυρίες των κεπεδούχων. Μακαρονάς παίρνει φόρα πέρα του Σιλογάνη. 0-1 για την Προεθνική. Μόλις το 5ο λεπτό με το Μακαρονά. Παραγυρίζει έξαλα ο παίκτης Προεθνικής. Φεύγουν κάποια μικρά αντικείμενα εδώ και μπάλες μες στο αγωνιστικό χώρο. Να λοιπόν το 0-1. Πολύ νωρίς για τους φιλοξενούμενους. Ένας μικρός χαμός στην εξέδρα. Οι παίκτες του Γιάννη Δρακονάκη λοιπόν παίρνουν το τέτοιο, παίρνουν τον γκολ από νωρίς που θέλανε. Κάποιες αψιμαχίες εκεί μεταξύ του σκόρερ και του Μενίκου. Μια μικρή σύραξη εδώ με τους παίκτες. Όλα καλά, όλα καλά. Να το γκολ που έψαχναν λοιπόν οι Προεθνικοί από νωρίς. Χαλκιάς με την μπάλα από δεξιά τη Δοξαβύρωνα. Ζητάει ο Μενίκου. Μια μπροστινή παλιά. Κυνηγάει ο Λουσαράκης αλλά η μπάλα έχει βγει, δεν προλαβαίνει. Αργά αργά ο Μπαντίκος πάει για την εκτέλεση του ελεύθερου. Αυτό το γκολ λοιπόν μπορεί να αλλάξει γενικώς την εικόνα του αγώνα. Καθώς βγήκε πολύ γρήγορα, σίγουρα ο Γιάννης Δρακονάκης δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος για την ομάδα του. Σε μια ανίποπτη φάση εκεί, ο Κατσούδας έκανε το πέναλτι. Μπαντίκος ο αρχηγός Προεθνικής αργά αργά. Στο χώρο κέντρο η μπάλα. Τρέχει ο Χαλκιάς. Η μπάλα είναι πλάγια για την Προεθνική. Όπως επίθετα από αριστερά οι Κορυδαλιώτες. Ο Ποτουρίδης είναι στην κορυφή της επίθεσης για την Προεθνική. Ο Παπαδόπουλος εκτελεί το πλάγιο. Παλεύει ο Μακαρονάς, κερδίζει. Όχι, είναι πλάγια για τον Ξαβύρωνα. Έχει παγώσει λίγο η ομάδα του Βύρωνα μετά το γρήγορο γκολ, λογικό είναι. Παλεύει ο Μενίκου, το πλάγιο είναι για τη Δόξα. Όχι για την Προεθνική, λέει πάλι ο διαιτητής. Νιφαδόπουλος θα χάσει. Σαλαμπάτ. Είναι φάουλ. Αρκετά νεύρα στον αγωνιστικό χώρο. Χαλκιά στην εκτέλεση. Ζητάει την μπάλα μπροστά ο Μακρύς.
Προτιμάει το Μενίκο από δεξιά για να προλάβει. Δεν βγαίνει μπάλα. Ο Μακρούν είναι αμυντικής προοδευτικής. Μπάλα είναι, έχει περάσει τη γραμμή, είναι out. Πλάγιο άλλο ένα για την ομάδα του Βίρονα. Μενίκου είναι αυτός που εκτελεί. Πολύ ωραία πάλι ο Μενίκου. Ελίσσε τώρα από δεξιά, κόβουν οι αμυντικής προοδευτικής. Επιμένει όμως το Ξαβίρονα. Κουντελίτσας. Χαλκιάς. Χαλκιάς κάνει εκείς προσποίηση, πέφτει κάτω, παίζει τελειοδητής. Χαλκιάς επιμένει, κερδίζει ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση. Θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ του Μπαντίκου. Ανεβαίνει και ψηλός όμως ο Μπριμπίλη. Και ο Ζιζίλας πατάει περιοχή. Μενίκου είναι πάνω από την μπάλα. Όχι ο Κατσιγιάννης. Εκτελείται το φάουλ, ο Μενίκου είναι τελικά εκτελείς με το αριστερό. Θα διώξει εύκολα της προεδρικής. Ακόμη ένα πλάγιο. Περάνει το τέταρτο στο τελευταίο λεπτό, αν έχω μετρήσει σωστά. Ο Μενίκου πάλι ελίσσεται από δεξιά. Κάνει μια ωραία σέντρα ο Μενίκου. Εκεί καλύπτει ο Κατσίβελας, ο οποίος θα διώξει προς το χώρο του κέντρου. Κατεβάζει ο Κατσούδας. Και πάλι μπάλα στους παίκτες του Ξαβίρονα. Κουντελίτσας, ωραίες προσποιήσεις στο χώρο του κέντρου. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω στο Ζίζιλα. Ζίζιλας δεν περνάει η πρώτη του μπαλιά. Πολύ ωραία η τρίπλα. Ο Χαλκιάς, με συγχωρείτε, πάλι ο Κουντελίτσας. Παίκτες προοδευτικής που προσπαθούν να πιέσουν με τον Ποτουρίδη. Πολύ ωραία ο Ζίζιλας κάνει το τέτοιο, κάνει τη σέντρα. Ανοίγει για αριστερά για τον Χαλκιά. Δεν θα προλάβει την μπάσα του ο Μακρύς. Μπάλα είναι ακόμη ένα out. Μιλάει για την προεθική. Δέκα λεπτά αγώνα στο γήπεδο του Βίρονα. Δόξα βρήμα προεθική πάντα 0-1 με το πέναλτι γκολ του Μακαρονά από το 5ο λεπτό. Μενίκου. Χαλκιάς. Κόβουν οι αμυντικοί προεθικής. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Θα έχουμε και κάρτα. Για να δούμε. Παρατηρήσεις κάνει ο ρέφερι. Ο κύριος Μαρκαντονάτος Ηλίας. Ευκαιρία βγει προευκή από τα καρέτσια. Εκτελείται το φάουλ. Ο αέρας δεν βοηθάει. Ο Σιλογάνης μαζεύει πολύ εύκολα. Πολύ προς goalkeeper. Και θα ανοίξει δεξιά για τον Μενίκου. Μενίκου, ο οποίος είναι ο κινητήριος μοχλός της ομάδας του Βίρονα. Θα βγει πολύ γρήγορα από την άμυνα του. Ο Κατσαλόπουλος θα κόψει. Και πάλι η περιοχή με την μπάλα. Κατσούδας είναι αυτός που θα ανοίξει. Μακρύς θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτής. Διαμαρτύρεται εκεί ο έμπειρος επιθετικός. Έχει παγώσει αρκετά ο ρυθμός μετά τον γκολ. Ο Μπαντίκος είναι αυτός που θα κάνει το ελεύθερο. Βούζας εκεί παλεύει, θα χάσει. Μπάλα στο Κουντελίτσα. Κουντελίτσα θα ανοίγει και πάλι στο Μενίκου. Όπως βλέπουμε, ο Μενίκου κάνει πολύ ωραία τρίπλα στο χώρο του κέντρου. Ψάχνει την κάθετη, είχε βγει offside το Μακρύς εκεί. Από αριστερά η γηπεδούχη. Και πάλι είναι εκεί ο Καψαλόπουλος για να κόψει. Πολύ καλός μέσα στο Καψαλόπουλος. Από την αρχή και πάλι επίσης για τους γηπεδούχους. Ζίζιλας κάνει βαθιά παλιά. Κόβουν εύκολα οι παίκτες προεθνικής. Ο Βούζας είναι αυτός του χώρου του κέντρου. Νιφαδόπουλος θα κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο προκαλεί και τις διαμαρτυρίες εδώ. Περίπου 600 φίλοι του ποδοσφαίρου στο γήπεδο του Βίρονα. Αργά αργά η εκτέλεση ως παίκτης προεθνικής. Δύσκολα να διώξουν οι αμυντικοί της Δόξας Βίρονα. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτής πιο πριν στην προσπάθεια του Παπατζήμα να διώξει.
Πολλά φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο. Χαλκιάς από δεξιά. Βαθιά παλιά εκεί για το μακρύ. Μπορείς να κατεβάσει. Κατεβάζει. Κέρδος για την ομάδα του Βρόνα. Ένα κόρνερ. Το πρώτο στον αγώνα. Ο Λουσαράκης ήταν τελικά. Κατσούδας είναι ο εκτελεστής του κόρνερ. Από δεξιά όπως συντηρηθεί η ομάδα του Βίρονα. Χαλκιάς κάνει στροξίμα στην περιοχή. Με πάσα τελικά το κόρνερ, Χαλκιάς και πάλι. Δεν είναι καλή σέντρα, θα διώξει την Αμερική Προεθνικής. Και τρέχει ο Κουντελίτσα να μαζέψει την μπάλα. Σιλογάνης συζητάει να αφήσει. Και είναι αυτός που θα ξεκινήσει την επίθεση. Αριστερά για τον Χαλκιά. Χαλκιάς πίσω πάλι στο Κουντελίτσα. Ζητάει την μπάλα ο Μπυρμπίλη και θα την πάρει. Κάνει κίνηση από δεξιά ο Μπυρμπίλη για να θα την δώσει. Μακρύς πάει πολύ ωραία την μπάλα κεφαλιά για τον Κατσιάνη, αλλά αυτός δεν θα μπορέσει να περάσει τον Κατσαλό που θα πιέσει και πάλι εκεί. Και γίνεται η παλιά, φεύγει ο Ποτουρίδης στην πλάτη της άμυνας δεξιά. Απέναντι ο Μακαρόνας, Ποτουρίδης κλείνει στο κόρνερ. Ποτουρίδης δεν περνάει η πάσα του για τον Μάμαλο. Και πάλι μπροστά η ομάδα του Βίρονα με τον Λουσαράκη, κέρδος ακόμη ένα πλάγιο. Πάντα στο 0-1 οι δύο ομάδες, την προεθνική να προηγείται από 5 λεπτό με τον γκολ του Μακαρονά από εκτέλεση πέναλτι. Οι γηπεδούχοι έχουν τον έλεγχο μέχρι στιγμής, έχουν την κατοχή, αλλά η ομάδα της προεθνικής άμυνα πολύ σωστά μέχρι τώρα. Παριστερά ο Λουσαράκης κόβεται. Πολύ καλή η αμυντική προεθνικής μέχρι τώρα, βγαίνουν πάντα πρώτοι στην μπάλα. Χαλκιάς εκτελεί, Λουσαράκης. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής. Έχει δώσει φάουλ, έχει και κάρτα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν. Χέρι έχει δώσει ο ρέφερι. Τελεστής όπως πάντα ο Μενίκου στις φάσεις. Η κάρτα είναι στον Κατσίβελα. Ο Λουσαράκης είναι τελικά ο εκτελεστής. Αρκετός κόσμος στα καρέ του Μπαντίκου. Για να δούμε. Εκτελείται το φάουλ. Κεφαλιά θα γίνει η πρώτη μέσα στην περιοχή. Δεν έχει απακριθεί η μπάλα. Ακόμη ένα πλάγιο. Με εκτελεστεί το Χαλκιά. Έχει πολιορκήσει τα καρέ της προοδευτικής στα τελευταία λεπτά. Το Ξαβίρονα με Νίκου δίνει εκεί τη μάχη. Θα χάσει. Γκουντελίτσας θα μαζέψει την μπάλα. Παίζει με το Χαλκιά. Με Νίκου ωραία η προβολή. Ακόμη ένα πλάγιο. Επιμένει η δοξαδεξιά το Χαλκιά. Χαλκιάς πάντα από δεξιά. Κάνει τις τρίπλες ο άσος της δόξας. Ανοίγει για τον Παπατζήμα. Παπατζήμας θα γίνει σέντρα Καψαλόπουλος, θα διώξει. Πολύ ωραίο κατέβασμα, αλλά θα διώξουν πάλι παίκτες προεθνικής με τον Ιφαδόπουλο. Έχουν επιστοχωρήσει όλοι. Μοναδικός προεθνικός είναι ο Ποτουρίδης, όπως βλέπετε εκεί στο πλάνο. Χαλκιάς ψάχνει κάποιον ελεύθερο, βρίσκει στήριγμα Γκουντελίτσα, κόβεται η παλιά. Και πάλι ο Μενίκου από δεξιά. Παίζονται πολύ από δεξιά παίκτες του Βαγγέλη Σταυρακόπουλου. Παπατζήμας με την μπάλα. Κουντελίτσας. Κουντελίτσας έχει το χώρο. Βρίσκει ο Παπατζήμα. Παπατζήμας στο πλάσε. Μπαντίκος θα διώξει. Κατσίβελας. Η φάση αυτή στο 17 για την ομάδα του Βίρονα. Πολύ καλή στιγμή. Μπαντίκος σε ετοιμότητα. Διώξαν η Αμερική του. Ακόμα μια σέντρα. Καψαλόποδας. Η ευκαιρία για κόντρα για την προοδευτική. Νιφαδόπουλος κοιτάει τις επιλογές του. Δεν περάει η παλιά, Χαλκιάς και πάλι. Χαλκιάς πατάει πολύ όμορφα στον Παπατζήμα. Παπατζήμας. Χαλκιάς.
Γκουντελίτσας. Πίσω για τον Σαλαπάτα. Γίνεται το λάθος. Πλάγι ο ομάδας προεθνικής, ευκαιρία να βγουν να τα καρέψουν τους παίχτες του Γιάννη Δρακονάκη. Ποτουρίδης είναι κακός της μπάλας, καθώς θα διώξει πολύ όμορφα ο Χαλκιάς. Από δεξιά όλο το παιχνίδι Δόξας μέχρι στιγμής τα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα. Παγών το ορμό φιλοξενούμενοι. Νιφαδόπουλος με την μπάλα. Κέρδος του, όχι, out ο διευθύς. Δείχνει και ο Σφυλογάνης είναι αυτός που γρήγορα θέλει να εκτελέσει το ελεύθερο. Παίζει με τον Μπιρμπίλη αριστερά του. Μπιρμπίλη κοιτάζει τις επιλογές του, ζητάει κάποιον να τους πέφτει να βοηθήσει. Κάνει κίνηση ο Γκουντελίτσα στο κέντρο για να πάρει την μπάλα. Μπιρμπίλη προερμάει δίπλα τον Ζίζιλα. Ζίζιλα πιο δεξιά πάλι για τον Χαλκιά. Βλέπουμε πάλι δεξιά, παίζει τη Δόξα. Γκουντελίτσα κερδίζει την μπάλα. Μενίκου. Κοινικό ο Μενίκου στα πρώτα 20 λεπτά. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι, ζητάει κάποιο παίκτη του δίπλα. Κάνει την μπάλα για τον Μακρύ. Μακρύ θα κυνηγήσει με τον Κατσίβελα. Κατσίβελα βάζει το σώμα πολύ ωραία και θα κερδίσει ένα πλάγι προεθνική. Κατσίβελα θα κάνει κεφαλιά. Μπάλα πάλι σε από την παιχνίδι της Δόξας με τον Λουσαράκη από αριστερά. Μπουμπάς θα διώξει σε πλάγιο. Η Δόξα πάλι στην επίθεση. Καψαλόπουδας δεν θα αφήσει την μπάλα, δεν θα την καλύψει, θα προνήσει να τη διώξει για σιγουριά. Ποτουρίδης, θέση offside που δεικνύεται ο άσος προεθνικής. Γρήγορα εκτελεσμένο με το Χαλκιά από δεξιά, με Νίκου ζητάει την μπάλα. Δεν θα τη δώσει ο Χαλκιάς, θα προνήσει πιο σίγουρα. Για τον Μπιρμπίλη στα αριστερά του, Μπιρμπίλη κάνει τη βαθιά παλιά. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Μακρύς. Υπάρχει και τραυματισμός εκεί, ο Κατσούδας πρέπει να πέσει με ο σκάφος στο αγωνιστικό χώρο. Η Δόξα Βίρονα είναι μέχρι στιγμής, δεν τα πάει καλά, ούτε η ομάδα του Βίρονα ούτε η ομάδα της Προεθνικής μέχρι τώρα. Η Δόξα Βίρονα είναι 12η με 22 βαθμούς και η Προεθνική 10η με 24. Δύσκολη αποστολή για τις δύο ομάδες η παραμονή. Ο νικητής όμως θα έχει την ελπίδα να παλέψει μέχρι τέλους, ενώ ο χαμένος πολύ δύσκολα θα παραμείνει στον πέμπτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Παντίκος παίρνει φορά εκτελέσει το βολέ. Εκτελείται το βολέ. Ποτουρίδης εκεί με το Ζίζιλα. Διώχνει ο Ζίζιλας. Δεν είναι απομακρύνει την μπάλα. Νιφαδόπουλος μες στην περιοχή, γυρνάει, σουτάρει, Σουλογάνης. Στο 21ο λεπτό, έμπειρος πορτιέρα θα πέσει στην αριστερή του γωνία, θα μαζέψει το σου του Νιφαδόπουλου, ο οποίος ελήφθηκε ωραία, βρήκε χώρο και με το αριστερό προσπάθησε να νικήσει τον έμπειρο πορτιέρο. Μπιρμπίλη πάλι. Βλέπουμε ότι η πρώτη πάσα πάει στον Μπιρμπίλη να ξεκινήσει επιθέσεις του. Και πάλι Μπιρμπίλη με την μπάλα. Χαλκιάζει τα απέναντι, θα παίξει με τον Κατσούδα όμως. Φάουλ κέρδισε ο Κατσούδας. Πολλά φάουλ μέχρι στιγμής στο πρώτο 22 λεπτά του αγώνα. Μπιρμπίλη ψάχνει ένα ελεύθερο συμπέχτη. Θα βρει ο Παπατσίμα και πάλι ο Μπιρμπίλη. Κατσούδας. Κάνει κίνηση ο Λουσαράκης, θα πάρει την μπάλα. Πάλι στον Μπιρμπίλη, Γκουντελίτσας. Γκουντελίτσας στο χώρο του κέντρου, ελίσσεται. Με πολύ χώρο ο Χαλκιάς δεξιά, δεν τον είδε ο Γκουντελίτσας. Πες, δεν λέω ετής και πάλι προοδευτική στην κόντρα. Δεν περάει παλιά τον Ποτουρίδη, θα διώξει την υπερθέση Δόξας. Ζητάει μπάλα ο Μενίκου. Στον Παπατζήμα η μπάλα φάουλ. Ο Ζίζιλας πιέλει το φάουλ, πολύ σκόλος πάλι στα κάρες προοδευτικής. Θα διώξουν οι φιλοξενούμενοι όπως όπως. Επιμένουν οι υπεύθυνες του Βίρονα. Κατσιγιάννης εκεί, ελίσσεται, χάνει καθαρά λέει ο διαιτητής, παίζεται.
Κοτουρίς στη θέση offside, κρατάει την μπάλα ο Μπάς για να μην βγάλει offside στον παίκτη του. Τώρα η παλιά. Κόβει ο Πριμπίλη πολύ όμορφα. Κατσούδας πάλι από αριστερά. Κάνει κίνηση ο Μακρύς, δεν είναι offside. Δεν περνάει η μπάλα. Καψαλόπουλος θα το κόψει και πάλι δόξα στην επίθεση. Κατσιγιάννης. Δεξιά στο Μακρύ, offside λέει ο διαιτητής. Οριακή η φάση. Σε θέση offside επιθετικός του Πύρωνα. Μπαντίκος αργά για την εκτέλεση. Νιφαδόπουλος εκεί θα πηδήξει. Με το Ζίζιλα νικητής είναι ο παίκτης του Ξασβίρωνα. Μακρύς και πάλι νικητής στη μονομαχία με Νίκου. Ανοίγει την μπάλα. Λουσαράκης, Λουσαράκης ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Κάνει λάθος πάσα όμως. Επιμένει η δόξα. Έχει την κατοχή και την υπεροχή. Φάουλ στο χώρο του κέντρου. Ακόμα ένα. Ο Ζίζιλας θα είναι ο εκτελεστής. Θα αφήνουν την μπάλα να περάσει η παίκτης προεθικής. Θα διώξει όπως ο Παπαδόπουλος και πάλι μπροστά η δόξα Βίρονα. Ζίζιλας Μενίκου. Μενίκου κερδίζει την κόντρα. Και πάλι η παίκτης του Βίρονα από δεξιά. Με το Χαλκιά. Χαλκιά θα γεμίσει την μπάλα. Όχι. Κέρδος ακόμη ένα φάουλ σε καλή θέση για σέντρα. Ο Νιφαδόπουλος είναι αυτός που κάνει το φάουλ. Εκτελεστής για την ομάδα του Βίρονα για το φάουλ είναι ο Παπατζήμας. Έχει φέρει πολύ κόσμο στα καρέα αυτή η στιγμένη μπάλα. Παπατζήμας το δεξί, ωραία εκτελεσμένο. Δεν πέρασε μπάλα στο πίσω δοκάρι για τον Πυρμπίλη και πάλι μπάλα στη δόξα Βίρονα είναι ο Κουντελίτσας. Ανοίγει δεξιά. Πολύ ωραία κρατά την μπάλα Μακαρονάς. Θα χάσει όμως τελικά ο Παπατζήμα. Μακρύς. Δεν υπάρχει offside, θα κατεβάσει. Offside τελικά. Με αρκετή καθυστέρηση είναι η αλήθεια που δείχνει το offside από τον πρώτο υπόπτη. Ενώ είναι πεσμένος κάτω στον αμαριστικό χώρο Καψαλόποδας, ο οποίος δεν έχει κάτι σοβαρό. Διαμαρτύρεται ο Μακρύς. Στο ρέφερι Μαρκαντονάτο. Για ακόμη μια φορά ο Μπαντίκος αργά στην εκτέλεση. 25 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Βίρονα, πάντα το 0-1. Όταν 5 λεπτό για να πάει προεθικής με το πέναλ του Μακαρονά. Διώγουν οι παίκτες δόξα τα δυνάμεινά τους. Παλεύει ο Λυσαράκης εκεί. Μακρύς θα κάνει κεφαλιά. Ακόμη απομάκρυση. Φάουλ θα κερδίσει ο Κατσούδας αυτήν την μονομαχία με τον Μάμαλο. Δόξα Βρύνα, η οποία είναι μόνιμα στην επίθεση. Με την ομάδα του Κορυδαλού να προσπαθεί να κάνει την κόντρα. Με τον Ποτουρίδη να είναι πάντα πάνω από τη σέντρα, ενώ οι υπόλοιποι 10 αμήνονται. Από αριστερά τώρα πάλι η ομάδα του Βίρονα. Κατσούδας εκεί στη γραμμή. Κάνει τη σέντρα για να δούμε. Θα διώξει ο Καψαλόποδας για ακόμη μια φορά. Παντού είναι ο αμυντικός προεθνικής. Μέχρι στιγμή σας διακριθέτε σίγουρα. Μακρύς. Θα χάσει. Χαλκιάς. Πιο πίσω η μπάλα. Βαθιά παλιά θα διώξει την αμυντική προεθνική. Νιφαδόπουλος. Ποτουρίδης θα κατεβάσει. Κερδίζει το φάουλ. Σε σπρώξιμο του Ζίζιλα. Ευκαιρία τώρα για την προεθνική να βγει από τα καρέτη σιγά σιγά. Μόνο ο Καψαλόπουλος με τον Τούρλο είναι πίσω από τη σέντρα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μπροστά. Για να δούμε τι θα φέρει αυτό το φάουλ για ονομά του Γιάννη Δρακονάκη. Η οποία είναι μπροστά στο σκορ. Θα γίνει το γέμισμα, θα γίνει εκεί η κεφαλιά. Είναι out η μπάλα. Ο Ποτουρίδης έπιασε την κεφαλιά. Ανάμεσα σε Μπυρμπίλη και Κατσούδα. Σουλογάνης δεν τον βοηθάει και ο αγωνιστικός χώρος να κάνει το ελεύθερο.
Βρίσκει τελικά ένα σημείο έμπειρο σπορτιέρο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Πίσω η μπάλα στον Μπιρμπίλη. Μπιρμπίλη αριστερά στο Χαλκιά. Γνώριμο το σκηνικό από τις πτέρυγες, ψάχνει να επιτεθεί η Δοξαβίρωνα. Κουντελίτσας να σηκώνει στο κέντρο. Η παλιά του άπερας θα διώξει ο Καψαλόποδας και πάλι η προεδρική. Με τον Ιφαδόπουλο να κάνει λάθος πάσα ο Λουσαράκης. Κερδίζουν ένα φάουλ ακόμα υπέρ της Δοξαβίρωνα. Κουντελίτσας. Παπατζή μας. Έγινε εκεί μια λόμπα, σέντρα σουτ από το Ζίζιλα, η μπάλα έφυγε out. Μπαντίκος έμπρος είναι αυτή διάση, την μπάλα πήρε περίπου τροχιά, φυσάει πολύ εδώ στον Βιρώνα. Τελικά ο αρχηγός της προοδευτικής δεν ευνηδιάσει την μπάλα, πέρασε out και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπαντίκος στο ελεύθερο. Λιφαδόπουλος εκεί θα χάσει. Πίσω ο Χαλκιάς. Σουλογάνης στα έμπειρα χέρια. Μπιρμπίλη. Μπιρμπίλη από τα αριστερά πάλι. Ψάχνουν πολύ το παιχνίδι από την πτέρυγα η υπεύθυνση του Βίρονα. Μπιρμπίλη κάνει μακρινή παλιά το Λουσαράκι. Κατσιγιάννης μαζεύει στον Κουντελίτσα. Κουντελίτσας στον Παπατζήμα. Παπατζήμας περνάει στη μακρύ. Παπατζήμας σε καλή θέση για σουτ. Θα κάνει το τσαφ. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή το σουτ του Λουσαράκη κοντράρι. Επιμένουν οι παίκτες της Δόξας Βίρονα. Με Νίκο από αριστερά. Παίζει τελειοδητής. Και ευκαιρία για κόντρα την προοδευτική. Ποτουρίδη ζητάει. Κάνει κίνηση ο Νιφαδόπουλος. Σε θέση offside. Δεν δίνει την μπάλα. Κερδίζει ένα φάουλ ο Κατσίβελα στο δεξί μπακ της προοδευτικής. Ανέβηκε πολύ ψηλά. Και κίτρινη κάρτα εκεί στο Κουντελίτσα, ο οποίος σταμάτησε την κόντρα. Μπουμπάς ο εκτελεστής. Μπουμπάς, με συγχωρείτε. Παίζει δεξιά εκεί με τον Κατσίβελα. Κατσίβελας κάνει μια σέντρα. Σουλογάνης κάνει ένα πρόβλημα μαζέψει. Και δίνει την μπάλα δεξιά πάλι στον Χαλκιά. Χαλκιάς κοιτάζει τις επιλογές του. Παίζει με τον Ζίζιλα. Ζίζιλα στον Μπιρμπίλη. Ανεβαίνουν πάλι τα μπακ της Δόξας. Κατσιγιάννης γυρνάει πίσω. Μπιρμπίλη. Λουσαράκης. Μπιρμπίλη είχε ανέβει ψηλά. Δεν περνάει η μπαλιά για το μακρύ. Νιφαδόπουλος κάνει την μπάλα. Πάλι από δεξιά με τον Μενίκο επιτίθεται η Δοξαβίρωνα. Έχει κάνει κίνηση ο παπατζή μας. Μενίκο προετοιμάει τη σέντρα. Καψαλόποδος θα διώξει. Εκεί πάει κανένα ζωκλερικό. Ο Μακαρονάς δεν του πιάνει. Μαζεύει ο Μπουμπάς. Αν είναι δεξιά για τον Κατσίβελα. Κάνει κίνηση ο Μακαρονάς. Αυτόν πάει η μπάλα. Δεν θα προλάβει. Δυνατή η παλιά. Μπιρμπίλη σίγουρα σουλογάνει πίσω. Σουλογάνης κοιτάζει τις επιλογές του. Δεξιά στο Χαλκιά η μπάλα. Χαλκιά ζητάει την μπάλα μπροστά ο Μακρύς. Στο Λουσαράκι τελικά πάει η μπάλα, δεν θα φτάσει ποτέ. Μαζεύει ο Κουντελίτσας, Κουντελίτσας. Πίσω πάλι στον Πυρμπίλη κάνει κίνηση δεξιά ο Κατσούτας. Σε αυτόν πάει η μπάλα. Κατσούτας με τη μία η σέντρα, δεν ανισχύει ο Μπαντίκος, θα αφήσει την μπάλα να περάσει out. Πολύτιμα δευτερόλεπτα κερδισμένη η ομάδα της προεθνικής. 32ο λεπτό, πάντα μπροστά η προοδευτική 0-1 από το 5ο λεπτό με τον γκολ Μακαρονά. Μια μετάδοση του sportaltv.gr. Το sportaltv.gr παίζει μπάλα στα αριστερικά πρωταθλήματα της Αθήνας και κάνει ποδαρικό και στην τρίτη εθνική με το αυτό το σπουδαίο ντέρμπι παραμονής. Μπουμπάς εκεί παλεύει. Πλάγιο δείχνει ο επόπτης. Συμφωνεί και ο Μαρκ Αντωνάτος με την υπόδειξη του βοηθού του. Ο Πίτας είναι ο επόπτης. Μενίκου με την μπάλα. Μενίκου ψάχνει λίγο χώρο. Κλείνεται και πάλι Διόγνωπος όπως οι παίκτες προεθικής. Μπιρμπίλη αφήνει την μπάλα να βγει έξω. Ένα πλάγιο πάλι για την ομάδα του Βίρονα. Με τον Μπιρμπίλη να ξεκινάει την επίθεση όπως περισσότερες κάτω από τη σέντρα. Ψάχνει
την παλιά, θα βρει τον Κατσούδα στήριγμα. Κατσούδας Λυσαράκης από αριστερά, θα χάσει εύκολα εκεί. Αμήνεται πολύ ωραία η προοδευτική. Έχει απειληθεί μόλις μια φορά στο 21ο λεπτό με το σουτ του Παπατζήμα, ο οποίος έκανε την προσπάθεια. Με τώρα το Μενίκου μες στην περιοχή. Τελευταία στιγμή έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής. Ως μη γενόμενη η φάση εκεί. Έδειξε ο Τούρλος όπως, αλλά είχε υποδειχθεί φάουλ. Ο Μαρκαντονάτης λέει ότι ο Μενίκου έχει σπρώξει την αμυντικό της προοδευτικής. Σε γνωστό τέμπο και πάλι ο Μπαντίκος, αργά-αργά. Ανοίγεται πάλι η προοδευτική στον αγωνιστικό χώρο. Μπαντίκος στην εκτέλεση του φάουλ. Παπατζή μας πρώτη κεφαλιά. Ποτουρίδης έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λύσεται ωραία ο άσος προοδευτικής. Κρατάει την μπάλα. Ψάχνει ένα στήριγμα, δεν το βρίσκει. Η μπάλα αριστερά. Κίνηση και πάλι. Νυφαδόπουλος στην προσπάθεια. Πειμένη. Όπως ο Χαλκιάς σε πλάγιο. Μετά από ώρα η προοδευτική βγαίνει από τα καρέτης. Αργά αργά οι παίχτες της ομάδας Κορδαλού για να εκτελεστούν πλάγιου. Θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Σιλογάνη. Μακαρονάς είναι αυτός που προσπαθεί να κάνει το πλάγιο. Δεν περνάει η μπάλα. Ακόμη ένα πλάγιο. Αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της προοδευτικής. Υποδέχεται την μπάλα Νυφαδόπουλος, αλλά μέχρι εκεί. Ακόμη ένα πλάγιο για την ομάδα της Δόξας. Χαλκιάς ψάχνει κάποιο στήριγμα. Θα το βρει στο πρόσωπο του Παπατζήμα. Μπιρμπίλη πιάνει την αμυνά του. Κατσιγιάννης κλείνεται, ψάχνει λίγο χώρο. Βγαίνει να τον βοηθήσει ο Μακρύς. Ο Λουσαράκης, με συγχωρείτε. Λουσαράκης δεξιά στο Χαλκιά. Χαλκιάς θα παίξει με τον Μενίκου από τα δεξιά του. Κινείται ωραία ο Μενίκου. Αλλάζει την μπάλα με το Σαλά. Συγγνώμη, με τον Παπατζήμα. Παπατζήμα στάνε. Κατσούδας. Γυρνάει πίσω την μπάλα στο Ζίζιλα. Ζίλας και πάλι στο Χαλκιά. Γνωστό το σκηνικό με τους παίκτες Δόξας να επιτίθονται από τις πτέρυγες. Μενίκου ψάχνει την παλιά για τον Χαλκιά. Δεν περνάει, θα βγει ο Παπαδόπουλος και είναι και φάουλ. Κερδίζει εκεί. Πολύ έξυπνο το φάουλ ο Παπαδόπουλος. Το Χαλκιά του έκανε την προσπίση. Ο αμυντικός Δόξας Βρήνα άπλωσε το χέρι και τελικά κέρδισε το φάουλ προεθνική, το οποίο θα εκτελέσει ο Μπαντίκος. Αλλά ή για την ομάδα του Βίρονα. Νωρίς. Στο 36 λοιπόν, ο Κατσιγιάννης είναι αυτός που φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Και στη θέση του θα περάσει να έχει πρόβλημα ο Κατσιγιάννης. Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα. Σου πούμε ποιος πήρε θέση του Κατσιγιάννη στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Τσαφταρίδης αυτός λοιπόν που θα περάσει. Στο 36. Πρέπει να αναγκαστική άλλαγη. Βλέπω στον πάκο τον Κατσιγιάννη να χωλαίνει. Δεν κάθεται στον πάκο ο μέσος της Δόξας. Συνέχεια στο παιχνίδι. Αριστερά η μπάλα, υπέρχεται στη Δόξα μέσα στην περιοχή. Μια σέντρα σουτ. Επιθετικό φάουλ, μη γεννόμενη φάση. Δεν υπάρχει εκεί διαμαρτυρία. Μπαντίκος είναι πεσμένος στο τέρμα του. Ως μη γεννόμενη αυτή η φάση στο 37. Ο Λουσαράκης ήταν αυτός ο οποίος πήδηξε να διεκδικήσει την μπάλα και με τον τραυματοφύλακα της προεθνικής.
Κατσιγιάννης βλέπετε στα δεξιά της οθόνης σας, αργά αργά πηγαίνει προς τα αποδυτήρια. Τσαφταρίδης είναι αυτός ο οποίος θα πάρει πρώτη κεφαλιά. Πηδάει ο Μάμα, άλλος θα χάσει. Αλλά η μπάλα παραμένει στα πόδια απευθύνσης προοδευτικής. Μπουμπάς από δεξιά. Μπουμπάς δεν καταφέρνει τίποτα. Κλείνεται η μπάλα out για τη Δοξαβήρωνα. Περνάνε τα λεπτά. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους. Μπυρμπίλη ζητάει την μπάλα δεξιά. Ο Ζήζηλας δεν του τη δίνει, θα παίξει δεξιά είναι χαλκιά, όχι. Ψάχνει το μακρύ. Μακρύ στο πάρει, θα χάσει την μπάλα. Μπούμπας εκεί έχει κερδίσει πολλές μάχες ο Πολύπρος μέσα της προοδευτικής. Πολύ δουλειά. Για την παλιά τον Ποτουρίδη, αφήνει για τον Νιφαδόπουλο, θα κόψει. Ο Χαλκιάς από δεξιά και πάλι η Δόξα μπροστά. Βγαίνει την παλιά εκεί στο Λουσαράκι. Χαλκιάς ο πολύ όμορφη η τρίπλα του. Έχει γυρίσει ο Ποτουρίδης, θα διώξει τον φάουλ στην προηγούμενη φάση. Στην προβολή του Χαλκιά. Οδηγείται πάνω στον Νιφαδόπουλο. Πολλά φάουλ δεν αφήνουν τον ρυθμό του παιχνιδιού να γίνει πιο γρήγορος. Μπαντίκος είναι και πάλι ο εκτελεστής, αργά αργά. Όρθιος ο Βαγγέλης Σταυρακόπουλος στον πάγκο του, ο τεχνικός της Δόξας, ζητάει από τους παίχτες του να ανέβουν, να πιέσουν, γιατί το παιχνίδι δεν έχει αύριο αυτό για τη Δόξα Βήρωνα. Πάντα το 0-1, ακόμη ένα φάουλ. Γκουντελίτσας παίζει με τον Μπυρμπίλη. Μπυρμπίλη κοιτάζει τις επιλογές του. Ακόμη μια βαθιά παλιά. Αυτή την φορά είναι για το Μενίκου. Όχι, είναι ο Κατσούδας εκεί. Κερδίζει το φάουλ. Όχι. Α, με καθυστέρηση λέει ο διαιτητής. Άφησε να δει αν οι παίχτες του Βύρωνα θα πάνε πάνω στην μπάλα. Εκτελεστής είναι ο Γκουντελίτσας. Ψάχνει το μακρύ. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο παίκτης Δόξας. Η μπάλα έξω. Κανείς εκεί, ο Μακρύς είναι μόνος στην κορυφή της επίθεσης. Παίρνει περισσότερες κεφαλιές ο υψηλός όμως striker. Λέει είναι απελπιστικά μόνος. Και ο Μπαντίκος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι αργά αργά. Δεν έχει αλλάξει η διάταξη της Δόξας στον αγωνιστικό χώρο. Μπαντίκος κερδίζει λίγο παραπάνω δευτερόλεπτα. Μάμαλος κάνει μια βαθιά παλιά για τον Ποτουρίδη. Μαζεύει την μπάλα. Μπυρμπίλη πρώτος. Κατσούδας θα διώξει μετά αριστερό. Κατεβάζει ωραία ο Μενίκου. Θα του φύγει η μπάλα όμως. Στην τελική προσπάθεια Γκουντελίτσας κρατάει. Δεξιά το Χαλκιά. Χαλκιάς ανεβαίνει και ο Ζίζηλας από δεξιά του. Προετοιμάει το Γκουντελίτσα. Λουσαράκης Γκουντελίτσας από δεξιά. Ο Ζίζηλας με συγχωρείτε. Ζίζηλας προσπαθεί να κερδίσει το κόρνερ, θα διώξουν οι Αμερικοί της προοδευτικής. Το 0-1 παραμένει εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Βύρωνα. Δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Χαλκιάς ψάχνει Μενίκου. Ζητάει ο Γκουντελίτσας Μενίκου, προτιμάει να κρατήσει την μπάλα, να παίξει δεξιά με τον Χαλκιά. Χαλκιάς στον Παπατζήμα, Παπατζήμας Χαλκιάς. Δεν κάνει τη σέντρα ο Χαλκιάς. Τώρα η σέντρα. Πρώτη κεφαλιά, μπάλα στα καρέ, διώχνουν οι αμυντικοί προοδευτικοί εκεί μια μικρή σύγχυση. Χαλκιάς ήθελε να παίξει με τον Μενίκου, δεν ήταν καλή η πάσα του. Μπάλα όμως δεν απομακρύνεται πολύ. Όπως ο Νιφαδόπουλος κατεβάζει ο Γκουντελίτσας. Μακαρονάς Γκουντελίτσας, νικητής ο Γκουντελίτσας. Και παίζει δεξιά με τον Μενίκου, ζητάει την μπάλα ο Μακρύς, δεν τη δει ο Μενίκου. Συγκλίνει προς το κέντρο, διώχνει όπως ο Τούρκλος. Πολύ ωραίο το κατέβασμα από τον Μπυρμπίλη. Μάχες εκεί. Νικητής ο Μπούμπας. Δυνατή η κόντρα. Παίζεται λεωδητής στο πλεονέκτημα υπέρ της Δόξας. Λουσαράκης γυρνάει την μπάλα πίσω στο Ζίζηλα. Ο Χαλκιάς ήταν εκεί. Ο Χαλκιάς ψάχνει πολύ μακριά εκεί και βρίσκει από αριστερά τον. Πολύ ωραία η προσπάθεια. Σέντρα θα βγει Μπαντίκος. Σταθερός ο Μπαντίκος όποτε χρειάστηκε.
Σινέα στο παιχνίδι μας. Πάρα το 0 το 5 λεπτό με το πέναλτι του Μακαρόνα. Για την προεθιά ο 5 λεπτό. Παπατζή μας γυρνάει την μπάλα ψύχραμα. Κατσούδας κάνει μια βαθιά παλιά εκεί από αριστερά για τον Λουσαράκη. Λουσαράκης ο οποίος ήταν ο μεγάλος άρχος της σεζόν. Έχασε τουλάχιστον 5 μήνες στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και κάνει εγχείρηση στη μέση ο Άσος της Δόξας εδώ από τα αγαπημένα παιδιά της Κερκίδας. Δυνατά θα βγει ο Χαλκιάς. Φάουλ ακόμη ένα για τη Δόξα Βίρα να κερδίζει ο Μακρύς. Τελευταία λεπτά στο πρώτο μέρος για να δούμε τι μπορεί να φέρει το τελευταίο δίλεπτο στους παίχτες Δόξας Βίρονα. Βαγγέλης Σταυρακόπλες δίνει και κάποιες οδηγίες στον Κατσούδα. Με Νίκου πάνω από την μπάλα. Είναι και ο Μπιρμπίλη. Είναι και η Παπατζή μας. Μια μήνυ συσκέψη εκεί. Ο διαιτής δείχνει στους παίχτες ότι με το σφύριγμα του θα εκτελεστεί το ελεύθερο. Το ελεύθερο αυτό χτύπημα. Με Νίκου είναι αυτός ο οποίος όλα δεν θα είναι ο εκτελεστής. Έχει πάρει αρκετά μέτρα φορά ο Μενίκου. Κατευθείαν δείχνει ότι θα επιχειρήσει αυτό το φάουλ με το αριστερό. Μαρκαντονάτο στην το τείχος. Σωστή απόσταση. Και δύο παίκτες της Δόξας στο τείχος. Κάποια κομπίνα ετοιμάζουν για να δούμε. Μενίκου σπροξήματα εκεί ο Μακρύς. Μενίκου λοιπόν εκτελεστής με το αριστερό. Πολύ ωραία η εκτέλεση. Μόλις out. Κόρνερ δείχνει ο διαιτητής. Ο Μπαντίκος έπεσε στη δεξιά του γωνία. Το αριστερό πέρασε. Το αριστερό σου του Μενίκου μόλις από το δοκάρι το δεξί του Μπαντίκου. Δίπλα πραγματικά το 6 έχει δείξει. Όμως κόρνερ ο διαιτητής. Το οποίο εκτελείται. Α, το τσαφ εκεί. Πολύ καλή ευκαιρία ρε Δόξα. Ο Μπιρμπίλη έκανε το τσαφ. Δεν βρήκε την μπάλα που θα ήθελε. Ο κεντρικός αμυντικός Δόξας Βίρονα πέρασε μπάλα πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει αργά αργά ο Κατσίβελας. Τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους. Δόξα Βίρονα προεθική 0-1 πάντα από το 5ο λεπτό. Σε μετάδοση στο portal.gr του αθλητικού πόρταλ που παίζει μπάλα στα αεραστεχνικά γήπεδα της Αθήνας και στη ΓΑΜΑ Εθνική πλέον. Μπιρμπίλη από δεξιά θα ψάξει για ακόμη μια φορά το Χαλκιά. Διώχνει αμυντικής προεθικής όπως. Ποτουρίς εκεί δεν κυνηγάει την παλιά, ο Σιλογάνης θα τους τα μπλοκάρει. Μπιρμπίλη αριστερά για τον Κατσούδα. Κατσούδας ανεβαίνει. Έχει στήριγμα εκεί το Παπατζήμα. Παπατζήμας ψάνει το Λυσαράκι και αυτός ανοίγει πάλι. Γίνεται η σέντρα Μακρύς. Λουσαράκης. Γκολ 1-1-1 μάνα του Βίρονα. 1-1. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους λοιπόν. Σκόρερ Γερκιάς μικρός χαμός. Δεν τον έχουμε εντοπίσει ακόμα. 1-1 σε μια πολύ όμορφη προσπάθεια των παιχτών της ομάδας του Βίρονα. Σκόρερ λοιπόν ο Κατσούδας. Κατσούδας πράγμα σκόρερ και έγινε ένας χαμός πραγματικά. Να λοιπόν που το παιχνίδι παίρνει φωτιά λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Η Δόξα φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Στο καλύτερο χρονικό σημείο. Πριν πάνε δύο μάτς στα αποδυτήρια. Μπουμπάς συνέχεια στο παιχνίδι. Μακαρονάς. Δυνατά θα βγει ο Κουντελίτσας και θα παίξει με τον Τζαφταρίδη. Επιμένουμε στις προεθνικές, θα κόψουν οι παίχτες της Δόξας και πάλι με τον Τζαφταρίδη. Λουσαράκης, καλέσει η προϋποθέσεις. Λουσαράκης έψαξε εκεί το Μακρύ. Κόβει ο Μπουμπάς. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ποτουρίδη, ο οποίος έχει κάνει χέρι λέει ο διαιτητής. Έχει γυρίσει τη φάση πιο πίσω ο ρέφερι και είναι και κίτρινη κάρτα στον Μπιρμπίλη για το φάουλ επάνω στο Μακαρονά πιο πριν. Άρχισε το πλεονέκτημα ο Μαρκαντονάτος.
Πες με όσο παίξεις προευχής κάτω. Ρίγνα πονάει μακαρονάς. Το τεχνικό, το ιατρικό team της προευχής περνάει στον αγωνιστικό χώρο να δώσει πρώτη βοήθεια στο μακαρονά. Αυτό το γκολ λοιπόν ανατρέπει τις ισορροπίες, γιατί η προευχή αν πήγε στα ποτήρια με το 0-1 θα ήταν διαφορετικό δεύτερο μέρος, αλλά οι παίκτες του Βαγγέλη Σταυρακόπουλου κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ένα γκολ σε πολύ κομβικό σημείο είναι η ομάδα της Δόξας. Και όλα πάλι από την αρχή. Μακαρονάς είναι ακόμα πεσμένο προς κάτω. Σιγά σιγά σηκώνεται ο Μακαρονάς. Αργά αργά βγαίνει και το ιατρικό team της προοδευτικής εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μπαντίκος εκτελεστής του φάουλ. Μακαρονάς θα περάσει και αυτός εκτός. Καθώς από τους κανονισμούς πρέπει να βγει έξω και να περάσει από την πλάγια γραμμή. Μπαντίκος στο φάουλ. Μπούμπας εκεί πηδάει με το Λουσαράκι. Δεν κοιτάξει κανείς από τους δύο, η μπάλα αυτά στα χέρια του Σιλογάνη, ο οποίος θα κάνει και το βολέ. Θα ψάξει εκεί το μακρύ, κατεβάζει ο πολυπροσωπικός, πολύ όμορφο τον Καψαλόποδο, κολλήμα πάνω του. Λάος η πάσα, Νυφαδόπουλος, και αυτό είναι το τέλος του πρώτου μέρους. Δόξα, Άβυρα, Προεθνική. 1-1. Μακαρονάς στο 5 κατσούδο, 45 για την ομάδα του Βίρονα. Σε μετά στους portal.tv.gr, στο μικρόφωνο Δημήτρης Ρίζος, στην τεχνική επιμέλεια Κώστας Παπανδρέου. Θα κάνουμε και εμείς μια μικρή διακοπή. Το 1-1 λοιπόν είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου ανάμεσα στις δύο ομάδες στο ντέρμπι αυτό της παραμονής. Θα είμαστε κοντά σας σε περίπου 15 λεπτά για να δούμε το δεύτερο ημίχρονο αυτής της εξαιρετικής αναμέτρησης. Πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Αυτά από το Δημοτικό Στάδιο του Βίρονα το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Thank you.
Και πάλι εδώ μαζί σας για τη συνέχεια του αγώνα. Το sportalv.gr είναι και στο Βύρονα. Σας μεταφέρει την αναμέτρηση μεταξύ Δόξας Βύρονα και Προοδευτική για τον 5ο όμιλο της Γάμα Εθνικής, 23η αγωνιστική. 1-1 οι δύο ομάδες. Με γκολ του Μακαρονά οι φιλοξενούμενοι με εκτέλεση πέναλτι προηγήθηκαν. Ο Παπατζή μας τελικά είναι ο σκόρερ της Δόξας Βύρονα, 45 λίγα δευτερόλεπτα πριν φύγει το πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες βγαίνουν και πάλι στον χώρο. Έχει γίνει μια αλλαγή ήδη για την ομάδα του Βύρονα η αλλαγή. Στο 36 ο Κατσιάνης έδωσε θέση του στον Τζαφταρίδη και το διαιτητικό τρίο τώρα στο αγωνιστικό χώρο. Έχουν βγει και οι παίκτες της Προοδευτικής. Βαγγέλης Σταυρακόπουλος δίνει τελευταίες οδηγίες στους παίκτες του. Τους ενθαρρύνει, τους εμψυχώνει. Όπως έχουμε πει, είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο για τις δύο ομάδες. Με τον νικητή μόνο να έχει το δικαίωμα να ελπίζει στην παραμονή του στον 5ο όμιλο. Είναι και οι δύο ομάδες κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Δόξα Βύρονα είναι εδώ 10η, Προοδευτική είναι 10η. Ο νικητής συνεχίζει να ελπίζει, ο χαμένος πολύ δύσκολα. Θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στην Τρίτη Εθνική. Όλα έτοιμα για την έναρξη. Στη σέντρα είναι ο Ποτούριδης με το Μακαρονά. Οι δύο υπότες ελέγχουν τα goal post. Δίνουν το OK στο ρέφερι της αναμέτρησης στο Μάρκ Αντωνάτο από τον Ομό Ηλίας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Ρίζος. Στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Πανδρέου. Στην κάμερα ο Σιδέρης Τσάνακτσης. Δεν βλέπω κάποιες αλλαγές από την ομάδα της Προοδευτικής, όπως και από την ομάδα του Βύρονα. Οι δύο υπότες σιγά σιγά πηγαίνουν στη θέση τους για να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης.
Επόπτες ο κύριος Σπίτος και ο κύριος Λάτας και αυτοί από τον νομό Ηλίας. Όλα έτοιμα λοιπόν. Και ξεκινά το δεύτερο μέρος. Η προεθική ήταν σέντρα. Βαθιά παλιά Χαλκιάς με τον Ιφαδόπουλο. Έξω η μπάλα είναι ομάδα της Δόξας. Ζίζιλας απομακρύνει. Βούμπα στην κεφαλιά η πρώτη. Κατεβάζει ο Ποτουρίδης. Ο παπατζή μας είναι αυτός που θα κλέψει. Μια πολύ όμορφη παλιά από δεξιά. Δεν υπάρχει offside. Δεν προλαβαίνει τελικά. Έχει δώσει corner ο διαιτής. Έχει βρει η μπάλα. Με Νίκου είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Κοντά του έχει το μακρύ. Αρκετός κόσμος στα κάρια της προεθικής. Μενίκου παίζει πάσα με το μακρύ. Και πάλι ο Μενίκου συγκλίνει, κάνει σέντρα με το αριστερό. Ζιζίλας μες στην περιοχή. Ελίσσεται, δίνει στο Μενίκου. Μενίκου ανοίγει με το αριστερό. Σε θέση offside ο Μπιρμπίλιος, μη γεννόμενη φάση. Μπαντίκος είναι ως θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο για την ομάδα της προοδευτικής. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα εκεί. Ο Τσαφταρίδης δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα out για την προοδευτική από δεξιά από τη επιτήτη ομάδα του Κορυδαλού. Κατσίβελας εκτελεί το πλάγιο. Κατσίβελας εκεί. Θα βρει τον Μάμαλο, κερδίζει ένα φάουλ ο Μάμαλος. Διαμαρτυρίες ως παίκτης δεξιοσβήρων εκεί ο Τσαφταρίδης. Διαμαρτύρες στον επόπτη. Φάουλ θα φέρει κόσμο στα καρέ του Σιλογάνη. Μακαρονάς είναι εκτελεστής. Σποροξήματα μες στην περιοχή. Παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Τους παίχτες των δύο ομάδων για τα σπροξήματα. Καψαλόπουλος εκεί προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Μακαρονάς. Θα γίνει κεφαλιά από το Βούζο από πολύ κοντά. Μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Σιλογάνη στο 47. Ο Σιλογάνης θέλει να δώσει συνέχεια γρήγορα. Κανείς παίχτης εκεί γύρω για να πάρει την μπάλα. Ο έμπειρος πορτιέρο θα προτιμήσει το βολέ. Μπούμπας εκεί θα πάρει κεφαλιά. Κουντελίτσας για τη Δόξα. Στον αέρα ακόμα η μπάλα. Τσαφταρίδης τελικά αυτό θα την προσγειώσει. Και θα ψάξει το άνοιγμα στον Κατσούδα από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Βίρονα. Κατσούδας του έχει δώσει στήριγμα ο Τσαφταρίδης. Τώρα παίρνει μπάλα Τσαφταρίδης. Τσαφταρίδης από δεξιά. Συγκλίνει. Κρατάει πάντα ο Τσαφταρίδης. Θα δώσει πάλι αριστερά τον Κατσούδα. Κατσούδας εκεί συγκλίνει προς το κέντρο, ψάχνει μια καλή πάσα την οποία θα τη βρει. Όχι, θα βγει όπως και στο πρώτο μέρος έγκαιρα ο Καψαλόπουλος μπροστά ο Μακρύνη. Θα χάσει την κόντρα ο Ζίζιλας, ανοίγεται στην κόντρα επίθεση προεθική από αριστερά. Ο Τουρίς δεν μπορεί να μπει στην φάση μετά τη σέντρα ο Νιφαδόπουλου, ο οποίος εκεί δίνει τη μάχη του. Έχει κάνει και φάουλ, όχι, έχει δώσει φάουλ για όνομα του της προεθικής ο ρέφερη. Με το Μενίκου εκεί η φάση. Φάουλ πάλι από τα πλάγια, αυτή τη φορά παριστάει η όνομα της προεθικής. Ακόμη μια φορά πολλοί κόσμος στην περιοχή της ομάδας του Βίρονα. Τελεστής αυτή τη στιγμή είναι η μπάλα Μακαρονάς όπως και στις περισσότερες ομάδες προεθνικής. Μακαρονάς καλό τραβηγμένο το φάουλ, Κουντελίτσα στο πρώτο δοκάρι. Θα διώξει. Κατσίβελας γίνει γρήγορα την άμυνα του, αλλά η μπάλα παραμένει στα ποδιά παιχτών της ομάδας της Δόξας. Ο Βούζας τελικά για καλό διακόπτη θα πετάξει την μπάλα πλάγιο, δεν τη γύρισε στον Παντίκο για τη σιγουριά.
ο αγωνιστικός χώρος δεν βοηθάει για, για πάσεις προς τα πίσω, καθότι μπροστά στην εστία του Μπαντίκου είναι πολύ φθαρμένος ο αγωνιστικός χώρος και επικίνδυνος γυρίσματα. Τσαφταρίδης από αριστερά κάνει τη σέντρα. Η μπάλα στα σώματα των αμυντικών θα διώξουν. Ποτουρίδης παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Εκεί όμως ο Ζίζιλας δεν έχει πρόβλημα να απομακρύνει. Πολύ ωραία και πάλι ο Τσαφταρίδης. Έχει δώσει πνοή ο Τσαφταρίδης που έχει μπει από τα αριστερά. Αυτή τη φορά όμως ο Αστής Δόξας δεν θα προλάβει να κάνει σέντρα. Ανοίγει πολύ την μπάλα, η μπάλα θα πέρασει out. Το 1-1 παραμένει. Μπαντίκος αργά αργά. Όρθιος τόσο ο Βαγγέλης Σταυρακόπουλος όσο και ο Γιάννης Δρακονάκης στο πάγκο της προοδευτικής. Μπαντίκος στο βολέ, στο χώρο του κέντρου. Τσαφταρίδης θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Μισοράκης στη δεύτερη, Παπατζήμας με την μπάλα, θα κοπεί η πάσα του. Και ανοίγει πολύ ωραία ο Μπούμπας αριστερά για τον Ιφαδόπουλο. Ιφαδόπουλος ένας με έναν τον Σίζηλα. Περνάει, κόβεται όμως από το Χαλιά, ο οποίος έκλεισε γρήγορα ο Ιφαδόπουλος. Κέρδωσε ένα πλάγι για την ομάδα της Δόξας. Χαλκιάς είναι όσο θα εκτελέσει το πλάγιο. Μακρύς δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά. Μακαρονάς κατεβάζει. Ακόμη ένα πλάγιο είναι ομάδα της Δόξας. Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, η Δόξα ψάχνει πολύ το παιχνίδι από τα πλάγια. Το έχουν καταλάβει παίχτες του Γιάννη Δρακονάκη. Δίνουν βοήθειες όσο μπορούν. Καψαλόπουλος γυρνάει πίσω στον Μπαντίκο. Μπαντίκος θα απομακρύνει όπως όπως. Μακαρονάς κοντρολάρει πολύ όμορφα την μπάλα. Ανοίγει ο Νιφαδόπουλος, δεν περνάει η μπαλιά του. Ξανά ο Μακαρονάς, Νιφαδόπουλος παίζουν το 1-2. Ζίζιλας είναι εκεί όμως. Πλάγιο ομάδα της προοδευτικής όπως επειδή θα από τα αριστερά. Νέο πλάγιο αυτή φορά το παραχωρεί ο Μενίκου. Μπαχαραλάμπους είναι εκεί για το πλάγιο. Θα παίξει με τον Ποτουρίδη. Η σέντρα του δεν έχει αποδέκτη. Στα χέρια του Σιλογάνη μπάλα. Θα ανοίξει από αριστερά και πάλι για τον Τσαφταρίδη. Κάνει την κοφτή τριλά ο Τσαφταρίδης. Στο Βούζο ανοίγει πολύ όμορφα για τον Κατσούδα. Και πάλι ο Τσαφταρίδης γυρνάει πίσω στον Μπυρμπίλη. Μπυρμπίλης με μια πολύ μακρινή παλιά. Ψάχνει τον Παπατζήμα, ο οποίος κοντρολάρει όμορφα την μπάλα. Θα γίνει η σέντρα εκεί, μακρύ στην κεφαλιά, μόλις out. Τρέχει ο Τσαφταρίδης, δεν έχει προλάβει τελικά, είναι out η μπάλα. Μακρύς εκεί βρέθηκε αφύλαχτος στη μικρή περιοχή, έκανε τη σέντρα. Έκανε την κεφαλιά, με συγχωρείτε, η μπάλα όμως πέρασε μόλις out. Νεστία του Μπαντίκου, πολύ σημαντική φάση για ομάδα του Βίρονα. Στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 54ο. Μπυρμπίλη παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Μακαρονάς άνοιγε πολύ όμορφα αριστερά για τον Ποτουρίδη. Ποτουρίδης τελικά δεν θα μπορέσει να πάρει το πλάγιο. Και περάσει μπάλι γραμμή, λέει ο επόπτης. Την άψη του ασπάζεται και ο ρέφερη Μαρκαντονάτος. Και έτσι η κατοχή πάλι για τη Δόξα. Με το Χαλκιά να άνοιγει. Τσαφταρίδης, πολύ όμορφη προσπάθεια ακόμη μια φορά του Τσαφταρίδη, ο οποίος από εκεί έχει προκαλέσει πολλά ρήγματα από τα αριστερά. Κρατά την μπάλα ο Τσαφταρίδης. Ψάχνει εκεί κάποιο στήριγμα, δεν περνάει η σέντρα του. Μαζεύει ακόμα μια παλιά μπροστά στην περιοχή. Ο Μπούμπας Μακαρονάς θέλει να βγάλει με τον Ιφαδόπουλο μια κάθετη. Έχει καταλάβει ο Χαλκιάς, έχει κλείσει και δίνει εύκολα και γρήγορα μπροστά την μπάλα εν ομάδα του Βίρονα. Λουσαράκης εκεί παλεύει. Πες τελειοδητής, η μπάλα περνάει out για την προοδευτική. Αλλαγή εν ομάδα της προοδευτικής αυτή τη φορά. Στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Νιφαδόπουλος περνά εκτός.
ας πούμε σε λίγα θέλω να ποιος είναι ο παίκτης που παίρνει τη θέση του. Αν βλέπω καλά, ο Στέλιος Κοξαράκης πρέπει να είναι. Κουντελίτσας παίρνει κύριε την μπάλα, μαζεύει. Πολύ καλός ο Κουντελίτσας στη μεσαία γραμμή. Η ατομική προσπάθεια εκεί. Για να δούμε! Λουσαράκης βρέθηκε σε θέση τέτα τέτα από το πουθενά. Εκεί πήρε την κόντρα. Αν την προσπάθεια του Παπατζήμα βρέθηκε απέναντι ο Μπαντίκο. Ο Μπαντίκος έδειξε σε κόρνερ. Ο Χαλκιαδάκης είναι αυτός που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Νυφαδόπουλου για την ομάδα της Προεδρικής. Ένα κόρνερ ακόμα για τον Ξαβίρωνα. Θα γίνει το κόρνερ. Μπούμπας πιο ψηλά από όλους. Έχει δώσει επιθετικό φάουλ ο διαιτής. Υπάρχει τώρα μία μικρή διακοπή. Μακρύς θα παίζουμε στον αγωνιστικό χώρο. Δείχνει να μην πατάει καλά. Θα συνεχίσει όμως. Πιάνει το αριστερό του πόδι. Την μπάλα θα γυρίσει για το fair play πίσω στον Μπαντίκο. Ο οποίος θα συνέχει στο παιχνίδι. Προθυκή η οποία έχει κόντρα άνεμο. Θα το δείτε τώρα εδώ και από το βολέ. Θα δείτε πως κατέβηκε η μπάλα. Τσαφταρίδης που δέχεται την μπάλα. Ξεκινά ακόμη μια επίθεση στο δεύτερο της Δόξας. Αλλάζει την μπάλα τον Λουσαράκη. Λουσαράκης πάλι στον Τσαφταρίδη. Μέσα στην περιοχή Τσαφταρίδης στο σουτ. Γίνεται η κόντρα. Τούρλος όπως θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Πολύ επικίνδυνη η φάση αυτή. Τσαφταρίδης έκανε και κάτι στα σέντρα σουτ. Πολύ επικίνδυνη αυτή η φάση στο 57 για την ομάδα της Δόξας, η οποία έχει μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ψάχνει τον γκολ που θα της δώσει το προβάδισμα και θα τη βάλει μπροστά στο σκορ. Κεφαλιά εκεί. Περνάει η μπάλα έξω. Ο Πατζή μας είναι να βλέπω καλά. Μπαντίκος στο βολέ. Πολύ ωραία ο Μάμαλος κατεβάζει την μπάλα. Ανοίγει δεξιά για τον Κατσίβελα ο οποίος ανεβαίνει. Μπιρμπίλ βγαίνει από την άμυνά του. Μπάλα παραμένει σε βυσσινή φανέλες. Μάμαλος κάνει πρώτη προσπίση. Το σούτ του όμως δεν ανησυχεί καθόλου συλλογάνει. Μπάλα πέρασε έξω στο 58. Αυτή η φάση για την ομάδα της Προεδρικής. Συνέα στο παιχνίδι. Το Ζίζιλα. Ζίζιλας κάνει μια βαθιά παλιά. Μακρύς η πρώτη κεφαλιά. Λουσαράκης κατεβάζει πολύ όμορφα. Παπατζή μας εκεί κόβεται. Περνάει πάλι για τον Μάμαλο. Μάμαλος κάνει κίνηση ο Ποτουρίδης. Προτιμάει το Βούζα. Βούζας ανοίγει δεξιά για το Χαλκιαδάκι. Το σύμπνο δεξί. Κοντράρει μπάλα και πάλι μπροστά η Δόξα. Offside αυτή τη φορά υποδεικνύει ο διαιτητής. Ο Μακρύς ήταν εκείνος ο οποίος κινήθηκε πιο γρήγορα. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας αλλά υποδείχθηκε στη θέση offside. Θα θυμίσουμε το 1-1 παραμένει από το πρώτο επίπεδο που διαμορφωθεί αυτό το σκορ. Μακαρονά στο 5. Παπατζήμα στο 45 τα γκολ των δύο ομάδων. Προηγήθηκε η Προεδρική στο 5 λεπτό. Χαλκιάς από δεξιά. Κάνει τις τρίπλες. Θα δώσει πίσω τον Μπιρμπίλη. Μπιρμπίλη ψάχνει βαθιά παλιά. Του Παπατζήμα θα βγει η παλιά. Κουντελίτσας. Αριστερά η μπάλα στον Τσαφταρίδη. Τσαφταρίδη στο ένας με έναν με τον Κατσίβελα. Κάνει την παλιά. Με νίκουμε στην περιοχή. Τον έχουν κλείσει εκεί η Αμερική Δόξα. Ο Παπαχαλάμπους με τον Τούρλο είναι εκεί. Θα κάνει ουσέντρα ο Μενίκου. Θα τη βγάλει. Δεν μπορεί. Επιμένει η Δόξα με τον Μενίκου. Ωραία η σέντρα. Μακρύς από κοντά θα διώξει ο Μπαντίκος.
Πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεν έχει τελειώσει η φάση, για να δούμε. Κατσούδας, σέντρα από το αριστερό. Το ανάποδο ψαλίδι εκεί προσπαθεί να κάνει ο Λουσαράκης, δεν θα πιάσει. Πολύ θεαματικό. Να λοιπόν που η Δόξα αγγίζει το 2-1. Με τη συμπλήρωση μια ώρα σ' αγώνα. Με το Μενίκου να κάνει τη σέντρα, το Μάκρη να πιάνει κεφάλια από κοντά. Ο Μπαντίκος σε ετοιμότητα να διώξει. Ξεστέλνει εδώ και ο κόσμος της ομάδας του Πύρωνα. Ακόμη μια αλλαγή για την ομάδα της Προεθνικής. Ακριβώς το 60. Κατσίβελας είναι αυτός που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Για την ομάδα της Προεθνικής. Τη θέση στο δεξιά προς άμυνα στον Βυσσινή. Θα πάρει... Αν βλέπω καλά είναι ο Λαζούρας. Ναι, είναι ο Λαζούρας το νούμερο 12. Καμία αλλαγή στη διατάξη στον Βυσσινή. Τσαφταρίδης εκεί θα κάνει τις τρίπλες, δεν θα πιάσει. Για να δούμε Μακρύς μέσα στην περιοχή, το αριστερό Μπαντίκος σε ετοιμότητα. Πιέζουν οι παίκτες του Βαγγέλη Σταυρακόπουλου στο τελευταίο 5 λεπτό πολύ. Την εστία του Μπαντίκου, ο οποίος όποτε έχει χρειαστεί έχει δηλώσει παρόν. Μπαντίκος στο βολέα από τη μία άκρη στην άλλη, ο Σουλογάνης δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ξανά στο Τζαφτάριδη από τα αριστερά. Έχει πολύ καλό ρυθμό το παιχνίδι. Στο δεύτερο μέρος σε αντίθεση με το πρώτο. Φάουλ και Τζο Κουντέλισσας από το Μάμαλο. Τα δύο εφτάρια εκεί στη μονομαχία τους. Επανάληψη του φάουλ. Μπαλακίλα η LA. Ωραία φερμάρ κατ' ονόψη της νομουργίας. Κουντέλιτσας πίσω στο πυρβίλι. Στο ζύζιλα η μπάλα. Ανοίγεται από δεξιλά Χαλκιάς. Λουσαράκης με την μπάλα. Με συγχωρείτε ο παπατζή μας. Τώρα είναι ο Λουσαράκης. Παίζει με τον Τζαφταρίδη. Κόβουνε πάλι οι αμυντικοί της Προεθνικής. Κέρδωσε ένα φάουλ σε ανύποπτη φάση. Ο Καψαλόπουλος προσπάθησε να διώξει την μπάλα, βρήκε τα πόδια του Μενίκου. Φάουλ σε πολύ καλό σημείο για μια σέντρα για την ομάδα της Δόξας. Φάουλ αυτό φέρνει πολύ κοντά στα καρέ του Μπαντίκου, ο παπατζή μας είναι αυτός θα εκτελέσει. Κάποια σπροξήματα στην περιοχή εκεί, Καψαλόπουλος μακρύς. Μπροστά και ο Μπιρμπίλη. Και ο παπατζή μας στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας της Δόξας. Ωραία έφερε εκεί όπως και στο πρώτο ημίχρονο σε μια φάση. Πάει για τις συστάσεις εκεί ανάμεσα στους παίχτες. Παπατζή μας κερδίζει λίγα μέτρα. Θα κάνει τη σέντρα. Θα διώξω που πας εκεί σε κόρνερ για την ομάδα της Δόξας. Κούμπας ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Όλα καλά, δεν έχει κάτι ο αμυντικός μέσα της Προεθνικής. Σηκώνεται συνέχεια στο παιχνίδι. Τσαφταρίδης βγαίνει για να ζητήσει μπάλα. Παπατζή μας τελικά θα αποφασίσει να το κάνει απευθείας. Σούτ εκεί από το Χαλκιά του, στρώθηκε η μπάλα μετά ένα μάκρυ των αμυντικών. Αλλά η μπάλα θα φύγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Μπαντίκου. Στο 5ο λεπτό εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Βύρωνα. Σε μετάδοση ως sportltv.gr. Το 1-1 παραμένει πάντα για Δόξα και Προοδευτική. Ο Παχαλαλάπης κατεβάζει πολύ όμορφα και βρίσκει το Μακαρονά. Αλλά ο Μπιρμπίλη έχει γίνει πολύ δυνατά την άμυνα και θα διώξει. Μακρύς εκεί από αριστερά. Σπάει την πάντα Τζαφταρίδη. Τζαφταρίδη συγκλίνει προς το κέντρο.
Καψαλόποδας με τον Σπύρλο. Έχουν κλείσει τους διαδρόμους. Μπαντίκος βγαίνει και μπλοκάρει γρήγορα και θέλει όσοι γρήγορα στην στο παιχνίδι. Για να δούμε, Μπιρμπίλ είναι πάλι εκεί. Ο μάκρυσή του η οποία βγαίνει μπαλιά. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής εκεί στη μονομαχιά του Χαλκιά. Του Μακρύ με συγχωρείτε με τον Μπαντίκο. Μπαντίκος είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Κούμπας πήρε την πρώτη κεφαλιά. Κατεβάζουν οι αμυρικοί της Δόξας και βγαίνουν στην κόντρα επίθεση με τον Μενίκου. Φάουλ εκεί, δυνατό φάουλ. Και θα έχουμε και κάρτα. Έτσι είναι. Στο 62ο λεπτό. Ο Μπούμπας είναι αυτός ο οποίος θα μπει στο μπλοκάκι του ρέφερι. Για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στο Μενίκου. Φάουλ που φέρνει πάλι κόσμο στα κάρια της προοδευτικής. Θα γίνει το γέμισμα, μακρύ στην πρώτη κεφάλια. Θα διώξει όπως ο Λαζούρας. Κουντελίτσας, μπάλα είναι πλάγιο. Λεπόπτης για τη Δοξαβίρα. Πήρε την κόντρα πολύ εύκολα ο Κουντελίτσας εκεί από τον Μακαρονά. Χτύψε την μπάλα πάνω ουσιαστικά. Τσαφταρίδης, πολύ ωραίες προσποιήσεις του, κρατάει την μπάλα. Ο αριστερός εξτρέμ της Δόξας Βίρονα και παίζει με τον Κατσούδα. Πάω λίγη κερδίζει ο Μάμα Λωσόλ του Τζαφταρίδη, το οποίο θα εκτελέσει όπως πάντα ο Μπαντίκος. Δεν θυμάμαι να έχει εκτελέσει φάουλ κάτι σέντρα άλλος παίκτης για να μάθει προεθνικής. Ο Μπαντίκος είναι αυτός που εκτελεί όλα τα φάουλ. Μπαντίκος αργά δίνει στέγη στο παιχνίδι. Μάμα άλλος θα κατεβάσει. Δεν κάνω κοντρόλ ο Κουντελίτσας, θα βγει, θα κλέψει. Και ανοίγει την μπάλα πολύ δυνατά όμως για τον Λουσαράκη, δεν προλαβαίνει ο άσος της Δόξας. Κουντελίτσας ο οποίος είναι ο κουμανταδόρος ομάδας του Βίρονα στο κέντρο. Από αυτόν περνάνε οι πιο πολλές μπαλιές για Ριγκιανή Θεά. Λαζούρας πολύ δυνατό το πλάγιο. Μπούμπας πήρε την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα είναι πλάγι για την προεθνική. Ο Λαζούρας θα σου πιστεύω εκτελέσει. Αργά πάει ο άσος προεθνικής για αυτό το πλάγιο. Στο δεξιά όπως ο πήρε ο Διευθυσινή. Παίζει με τον Μάμαλο. Αλλαγή έχει δώσει ο Διευθυντής στο πλάγιο. Και έτσι η μπάλα είναι πάλι στην κατοχή της ομάδας του Βίρονα. Με τον Κατσούδα αυτός ο οποίος εκτέλεσε το νέο πλάγιο. Η ομάδα της προεθνικής τώρα στην επίθεση. Με τον Λαζούρα κάνει την παλιά. Τα φύγει από αριστερά ο Χαλκιαδάκης. Σε θέση offside όμως ο άσης προεθνικής. Σουλογάς θέλει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι γρήγορα. Επανάληψη ζητάει όμως ο Μαρκαντονάτος και πάλι ο Σουλογάνης θα εκτελέσει αυτή τη φορά με πάσα δίπλα στο Ζίζιλα. Ζίζιλας βαθιά παλιά. Λουσαράκης με ανορθόδοξο τρόπο κατεβάζει. Τσαφταρίδης θα χάσει. Κατσούδας ανεβαίνει, κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Καψαλόποδος είναι αυτός που θα διώξει. Λαζούρας κατεβάζει. Κλείνεται ο αμυντικός προεθνικής. Κέρδος ένα πλάγιο για ομάδα του Βρένα σε καλή θέση. Θα φέρει πάλι κόσμο. Κανείς παίκτης δεν το ξέρει να κάτω από τη σέντρα. Τσαφταρίδης. Το σούτ θα κοντράρει. Λαζούρας όπως. Νέο πλάγιο. Ο Πατζίμας θα παίξει με τον Τσαφταρίδη. Αλλαγή και πάλι. Δύο αλλαγή σε δύο λεπτά σε πλάγια. Μάλιστα κάτι εδώ συναντάς κάθε μέρα σε παιχνίδι ποδοσφαίρου.
Ο Ξαράκης είναι τελικά, όχι ο Χαλκιαδάκης, με συγχωρείτε. Ο Ξαράκης ράει πολύ ωραία την μπάλα. Ο Ξαράκης ο οποίος είναι εκ των πρώτων σκόρερ της ομάδας προεθνικής με 2 γκολ. Πρώτος σκόρερ είναι ο Γιώργος Ζαχαρόπουλος, ο οποίος όμως έχει απαχωρήσει από την ομάδα της προεθνικής με 5 τέρματα. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ είναι η ομάδα της Δόξας, είναι ο Μακρύς με 3. Και ο Παπατζίος στο σημερινό του γκολ φτάνει τα 3. Νέο πλάγιο. Πολλά πλάγια στα τελευταία 5 λεπτά. Ο Λαζούρας είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Βγαίνει ο Μπιρμπίλη δυνατά. Μπούμπας όπως όπως. Η μπάλα μένει στα πόδια των παιχτών προεθνικής. Παίζεται λεωτής, δεν υπάρχει κάτι. Μπούμπας κάνει τη μάχη και Παπατζή μας τώρα. Παπατζή μας κάνει το άνοιγμα. Λουσοαράκης, ο Μακρύς είναι το 2-1. 2-1 για τη Δόξα. Παπατζή μας μπήκε από δεξιά, έκανε το πολύ ωραίο άνοιγμα. Και ο πολύπυρος στράικερ τσίπησε την μπάλα μπροστά στον Μπάντικο, την έστειλε στα αυτιά και κάνει το 2-1. Στο 26ο λεπτό δευτέρου μέρους. 72ο. Μακρύς που πριν λίγο λέγαμε ότι ο πρόσκορης ομάδας Δόξας με 3 γκολ. Φτάνει τα 4 και δίνει βαθιά ανάσα στο μάτι του Βαγγέλη Σταυρακόπουλου. Να λοιπόν που η πίεση έφερε αποτελέσμα η ομάδα της Δόξας. Δύο-ένα λοιπόν, προεκτική η οποία είχε προηγηθεί μόλις το 5ο λεπτό με Μακαρονά. Βρίσκεται τώρα όμως πίσω στο σκορ και καλείται να τρέψει τα δεδομένα στα υπόλοιπα 20 λεπτά περίπου που έχουν απομείνει. Μπάλα δεν έχει βγει. Ο Μάμαλος θέλει ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Λαζούρας. Λαζούρας εκεί με την μπάλα, παριστερά, προσπαθεί και σε ένα πλάγιο. Μπάλα μένει στα πόδια προφέρω της Δόξας και πάλι ο Κουντελίτσας θα βγάλει τη Δόξα μπροστά. Παπατζή μας. Φάουλ εκεί. Θα κερδίσει ο Παπατζή μας από τον Καψαλόποδο. Ήταν και μια μπάλα μέσα στο αγωνιστικό χώρο με το Λαζούρα να μακρύνει φανερά εκνευρισμένος. Τι έχει δώσει τώρα ο διαιτητής για να δούμε. Πιθανότατα για την μπάλα κάτι έχει γίνει για να δούμε. Ζητάει μπάλα ο ρέφερι. Παρατηρήσεις για δεύτερη μπάλα που μπήκε στο αγωνιστικό χώρο έκανε ο διαιτητής Μαρκ Αντωνάτος. Οι παίχτες εκεί της Δόξας κάνουν κλείσεις στον κόσμο να μην πετάνε μπάλες. Έχει δώσει φάουλ, δεις, απλά έκανε συστάσεις για το γεγονός. Και ο Κατσούδας είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Με τα αριστερά φέρει την μπάλα στα καρέ. Διώγνει αμυγής προεθνικής Γκουντελίτσας, ξαναγεμίζει με κεφάλι. Έχει δώσει όμως επιθετικό φάουλ ο ρέφερι και μάλιστα ζητάει και το ιατρικό team της προεθνικής να μπει μέσα. Ο Τούρλος είναι πεσμένος. Δεν έχει κάτι όμως ο αμυντικός. Σώμα του Κορυδαλού. Σηκώνεται. Ο Μπαντίκος θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ για ομάδα της προεθνικής. Θα διώξουν όπως όπως η Αμερική Δόξας Βίρονα. Κατσούδας πιο μακριά. Μακρύς εκεί.
Με τον Καψαλόποδο, ο αμυντικός προευχής να δώσει αυγενικητής από τη μονομαχία. Ζητάει μπάλα ο ρέφερι. Αργά αργά οι παίχτες δόξας πήραν να παίρνουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Έλγιον ότι η δόξα νέα που έχει βάλει το δεύτερο γκολ δεν έχει κλειστεί καθόλου. Και πάλι η δεύτερη μπάλα κάνει εμφάνισή της στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κατσούρας εκεί ζητάει από τους οπαδούς της ομάδας του να μην πετάνε μπάλες. Η δεύτερη φορά που γίνεται. Κατσούρας λοιπόν θα εκτελέσει πάλι το πλάγιο. Ψάχνει τον Παπατζήμα από αριστερά. Ο Ξαράκης να τους θα διώξει. Αλλά η μπάλα είναι και πάλι στην κατοχή της δόξας. Ναι, αλλά η ομάδα της Βίρονα στο 76 έχουμε φτάσει. Μακαρόνας είναι αυτός που αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Έχει τρέξει πολύ, ο Μακαρόνας ήταν τους διακριθέντες για την ομάδα της Προεθνικής. Ήταν και ο σκόρερ στο 5ο λεπτό. Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα. Στη θέση του έχει περάσει ο Κολιούσης. Χαλκιάς έχει κάνει τις τρίπλες. Ο Ξαράκης είναι ο τελευταίος θα ακουμπήσει την μπάλα. Ένα πλάγιο για ονομά του Βίρονα από τα δεξιά. Η ανάπτυξη τα τελευταία λεπτά της δόξας γίνεται μόνο από αριστερά. Παίζει πολύ με ο Τζαφταρίδη η ομάδα του Βίρονα. Ποιος ήταν αλλαγή, πήγε στο 36 θέση του Κατσιγιάννη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στον αγωνιστικό χώρο. Χαλκιάς να θα εκτελέσει το πλάγιο από δεξιά. Παπατζήμας και θα κερδίσει το φάουλ σε πολύ καλή θέση για μια σέντρα. Φάουλ που φέρνει κόσμο μπροστά από την αιστεία του Μπαντίκου. Πεσμένος ακόμα στον αγωνιστικό χώρο ο Παπατζήμας. Θα σηκωθεί. Εκτελεστής ο Μενίκου όπως και στα περισσότερα στιγμένα της ομάδας του Βίρονα. Ο Μενίκου επίσης είναι ο κινητήρας μοχλέος για την ομάδα του Βαγγέλη Σταυρακόπουλου. Μενίκου εκτελεί με το αριστερό. Πρωτοδοκάρι Παπατζή μας. Θα πεταχτεί η μπάλα όμως, θα πέρασει out. Ακόμη μια ευκαιρία είναι η ομάδα του Βίρονα. Ετοιμάζει αλλαγή ο Βαγγέλης Σταυρακόπουλος. Για να δούμε ποιος θα περάσει για τους γηπεδούχους. Μπαντίκο στο βολέ. Ούμπας εκεί. Θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ καλός ο Ούμπας. Έχει δώσει πολλές μάχες στο χώρο του κέντρου. Έχει τρέξει πολύ. Δεξιά η μπάλα για τον Λαζούρα. Κάνει εκεί μια σέντρα κατευθείαν out. Δεν ανησυχεί ο Σιλόγανης. Το 2-1 πέρσι ο μάτς του Βίρονα παραμένει. Και έχουμε νέα αλλαγή αυτή τη φορά, είναι για τη δόξα Βίρονα. Για να ποιος θα αποχωρήσει. Παπατζή μας είναι. Ο σκορ του πρώτου γκολ. Κατά χειροκροτήμα ο Παπατζή μας έχει τρέξει πολύ. Μπαντίκος εκεί έχει φτάσει μέχρι τη σέντρα να διαμαρτυρηθεί για το πόσο αργά βγαίνει ο Παπατζή μας και ζητάει καθυστερήσεις. Η αλλαγή αυτή είναι στο 80. Παπατζή μας αργά αργά. Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα να βρούμε την αλλαγή. Σουλογάνης στο μεταξύ δώσει σημείο στο παιχνίδι.
Μάχες εκεί στον αέρα. Μακρύς. Δεν περνάει η μπάλα. Είναι με το 17. Είναι ο Σαλαπάτας αυτός θα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σαλαπάτας ο οποίος έχει και αυτός δύο γκολ. Ναι. Είμαστε στους πρώτους σκόρερς της ομάδας της Δόξας. Είναι απλά εκεί που θα εκτελέσει ο Χαλκιάς. Με Νίκου κατεβάζει. Χαλκιάς. Λουσαράκης είναι κλεισμένος. Κρατάει ο Άκης Λουσαράκης, θα χάσει. Ζήλας και πάλι Χαλκιάς. Θέλει να κάνει τρίπλα η μπάλα out. Η κατοχή στην προοδευτική από τα αριστερά. 10 λεπτά ακόμα για την ομάδα της προοδευτικής να σώσει ό,τι μπορεί. Ακόμη το πάμε ισοπαλίας. 10 λεπτά όμως χωρίζονται και τη Δόξα το σπουδαίο τρίπο θα της επιτρέψει να κυνηγεί στην παραμονή της. Οι κόντρες εκεί. Από δεξιά η μπάλα. Πολύ ωραία η τρίπλα στο Κοξαράκι. Ακόμη μια φορά η μπλε μπάλα κάνει εμφάνισή της. Μαρκάτε να καλεί τους βοηθούς του. Προσωρινή διακοπή στο παιχνίδι. Τρεις φορές έχει μπει η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Δύο φορές η μπλε, μία η κανονική η λευκή που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Διακοπή αυτή στο 81. Ο Μακρύς έχει πάει και ζητάει από τον κόσμο να μην πετάει τις μπάλες. Το ίδιο και ο Λουσαράκης. Έκλεισε εκεί από τους προσφέρσεις της Δόξας. Και ο Κατσούδας εκεί. Οι δύο επόπτες επιστρέφουν στη θέση τους. Επόπτες είπαμε είναι ο Πίτας και ο Λάτας από την Ηλία, όπως και ο ρέφερι Μαρκαντονάτος. Λαζούρα στο πλάγιο. Ο Ξαράκης θα κοπεί. Τσαφταρίδης κατεβάζει. Κουντελίτσα πιο μακριά. Σε ένα χώρο που ελέγχει ο Τούρλος, ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο. Αργά αργά ο Κατσούδας. Είναι στο Κουντελίτσα. Κουντελίτσας πιο πίσω στον Μπιρμπίλη. Μπιρμπίλη πιο πίσω. Δεν θα γυρίσει στο Λογάνη. Πολύ ωραία η τρίπλα του. Αλλά η παλιά δεν περνάει. Κοξαράκης εκεί θα κάνει τις τρίπλες. Θα χάσει. Και πάντα τον Μπιρμπίλη, ο οποίος στο μακρύ θα βγάλει και παλιά στο μακρύ. Τσαφταρίδης εκεί από αριστερά. Τσαφταρίδης και πάλι πάει στο ένας με έναν. Το Λαζούρα αλλά είναι κλεισμένος. Τον περνάει πολύ όμορφα. Βρίσκει χώρο αλλά ξανακλίνεται. Τσαφταρίδης. Παίζει το 1-2 με το Λουσαράκι Τσαφταρίδης. Και ο πίσω στον Κατσούδα. Κατσούδας κάνει τη σέντρα με στόχο τον Μακρύ. Μακρινό σου του Σαλαπάτα δεν ανισχύει τον Παντίκο. Η μπάλα δεν έφτασε καν στη θεία. Πλάγιο έβγαινε. Έτρεξε ο Μενίκου, τη μάζεψε. Πλάγιο η μπάλα. Άου τελικά. Δεν κέρδισε κάτι ο Μενίκου παραλίγα δευτερόλεπτο. Γρήγορα γρήγορα το ο Μπαντίκος. Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια την προεκτική. Με πει στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 2-1 πάντα εδώ ξαβήρωνα με τα γκολ του Ζίζιλα και του Μακρύ, ενώ η προεκτική είχε προηγηθεί με το Μακαρονά στο 5ο λεπτό. Μια μέτρηση που σας προσφέρει το sportal.tv.gr. Το sportal.tv.gr που παίζει μπάλα στα αριστερικά πράγματα της Αθήνας. Μάχης εκεί. Ο Ξαράκης είναι αυτός που τελικά θα κερδίσει ένα πλάγιο, κάποια νεύρα. Κοξαράκης με Τσαφταρίδη εκεί. Έχουν μια μικρή αψημαχία. Μπαίνουν οι ψυχραιμότεροι στη μέση. Ο Λουσαράκης. Ο Βούζας. Ενώ πεσμένος κάτω είναι ο Μενίκου. Παίδες προεδρικής διαμαρτύρου για καθυστερήσεις. Η μεν της ομάδας του Βίρονα διαμαρτύρονται για μη καταλογισμό φάουλ. Το ιατρικό τιμ της Δόξας Βίρονα περνάει στο αγωνιστικό χώρο. Ο Μενίκου δείχνει να πονάει.
έχουμε τώρα μια μικρή διακοπή. Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν και ένα κοινό στοιχείο από τα πολύ παράξενα, όχι τόσο όμως για τη γάμα εθνική, έχουν αλλάξει αρκετούς προπονητές μέχρι στιγμής. Η Δόξα Αυρίων, η οποία ξεκίνησε το Βαγγέλη Μάλια στον πάγκο της, στη συνέχεια το δίδυμο Ζιγούρη Καραλάγα ανέλαβε, για να αναλάβει και πάλι ο Φώτης Θανέλλας, ο οποίος δεν κάτσε παραπάνω από ένα μήνα. Και έτσι ο Βαγγέλης Σταυρακόπλες ανέλαβε την τεχνική ηγεσία. Τέσσερις οι αλλαγές για την ομάδα του Βίρνα στον πάγκο. Από την άλλη, η προεθνική είναι πιο πολύ ταραχή όσον αφορά τις αλλαγές προπονητή της. Ο Αντώνης Καλαμάκης έφυγε πριν καν ξεκινήσει η πρώτη αγωνιστική, με τον τότε τεχνικό διευθυντή της προεθνικής Δημήτρη Τσιαμπούρη να είναι εκείνος ο οποίος ανέλαβε. Έδωσε στο Μανώλη Παπαδόπουλο, ο οποίος όμως αποχώρησε μετά από 10 μέρες. Ο Αντώνης Καλαμάκης επέστρεψε για να φύγει. Ο Γιάννης Γρίβας ήταν ο νέος τεχνικός, ο οποίος κάτσε και αυτός σε ένα μήνα για να λάβει ο Γιάννης Δρακονάκης το δύσκολο έργο να κρατήσει την προοδευτική όσο πιο αξιοπρεπή μπορεί, καθότι η ομάδα του Κορυδαλλού με συγχωρείτε ταλανίζεται από σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Έχουν αποχωρήσει αρκετοί ποδοσφαιριστές στην κόντρα τώρα. Με το Μάμαλο θέλει να βγει η προοδευτική εκεί από αριστερά. Κερδίζει ένα φάουλ ο Μάμαλος από τον Ζίζιλα, ο οποίος τον γκρέμισε. Βγήκε πολύ άτσαλα ο κεντρικός αμυντικός της Δόξας. Και ευκαιρία για τους ψηλούς να βγουν μπροστά για ό,τι καλύτερο, για μια κεφαλιά, για ένα στημένο ακόμα. Γύρω στα 8 λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα. Αρκετός κόσμος στο ακαρέ του Σουλοκάνη. Σήματα εκεί στην περιοχή. Εκτελείται το φάουλ με πάσα. Νιφαδόπουλος θα γεμίσει. Σουλογάνης κάνει ένα πρόβλημα. Μπλοκάρει και ο έντρος πορτιέρο. Ο Σουλογάνης, ο οποίος επί χρόνια υπερασπίζονταν την αιστεία της Καλλιθέας, έχει παίξει και στην πρώτη εθνική. Σαφταρίδης από τα αριστερά. Σαφταρίδης ψάχνει στήριγμα. Το βρίσκει στον Κατσούδα. Κατσούδας ανοίγει για το Μενίκου εκεί, έχει... κρατάει ο Μενίκου. Ο Μενίκου πάει προς το κόρνερ. Τελικά τον καφέρα να κυρίσει μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Κολιούς έκανε εκεί την παλιά. Μπιρμπίλι όμως για ακόμη μια φορά είναι εκεί και κόβει. Ο Χαλκιάς τώρα. Χαλκιάς, μακρινή παλιά. Offside για ακόμη μια φορά ο Μακρύς. Ο σκορ του δεύτερου γκολ της ομάδας του Βίρονα. Στο 72 ο Μακρύς έχει βάλει μπροστά τη Δόξα Βίρονα με ένα πολύ ωραίο πλασέ μετά από ατομική προσπάθεια του Παπατζήμα. Ο Μακρύς βρέθηκε απέναντι στον Παντίκο. Και τώρα ο χρυσός σκορ για την ομάδα του Βίρονα θα αποχωρήσει κατά χειροκροτούμενος. Έχουμε περάσει πια στο 88. Ο Παπαδόπουλος είναι αυτός που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι φυσικό ο Βαγγέλης Σταυρακόπουλος, θα θέλει διασφάλιση στα μετόπισθεν. Βλέπετε ο Σταυρακόπουλος, ο Παπαδόπουλος συγχωρείτε, πηγαίνει προς την άμυνα, προς το κέντρο της άμυνας με τρία center back πλέον η Δόξα Βίρονα. Τούρλος εκεί θα κάνει επιθετικό φάουλ. Κερδίζει πολύτιμο χρόνο η ομάδα του Βίρονα. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος πέρα στον αγωνιστικό χώρο, είναι πεσμένος κάτω. Το 21 λεπτό εδώ στο Βίρονα, πάντα το 2-1 υπέρ της Δόξας Βίρονα. Κόντρα στην προοδευτική. Σουλογάνης αργά αργά ετοιμάζει να δώσει συνέχεια. Εκτελεί το βολέ. Με Νίκο εκεί με την μπάλα στα αριστερό. Σουτάρει μπάλα κοντράρει. Παίρνει μια περίοδη τροχιά
out όμως, μπάλα η οποία κόντραρε πάνω στον στο μισοαράκι. Μπαντίκος σαν να βρει τον Κολιούση, θα κοπεί η μπάλα και πάλι μπροστά η Δόξα. Χαλκιάς με Νίκου, κάνει εκεί ωραίες τρίπλες. Μενίκου έχει πάει στη γωνία, κέρδωσε ένα φάουλ για ακόμη μια στημένη μπάλα. Κάποια νεύρα εκεί. Είναι και η κάρτα, ακόμη μια κίτρινη. Το Παχαραλάμπους, αν βλέπω καλά, έχει πάρει την κάρτα. Καθυστέρησε εδώ στο δημοτικό στάδιο Βίρονα, πάντα 2-1 για υπέρ της Δόξας. Μια μικρή σύσκεψη και άμεσα σε Σαλαπάτα και Μενίκου για την εκτέλεση, η οποία σε αντίθεση με προηγούμενες φορές δεν έχει φέρει πολύ κόντρα στα κάρια του Μπαντίκου. Θα εκτελέσει με πάσα τελικά ο Μενίκου προς το corner εκεί να πάρει όσο περισσότερο θέλοντα μπορεί. Τελικά η μπάλα είναι out. Και τώρα ο Μπαντίκος τρέχει να εκτελέσει. Καθυστερήσεις, παίζουμε. Μπαντίκος εκτελεί. Μπάλα μας και πάλι σε πόδια των παιχτών της Δόξας, με τον Μπιρμπίλ να θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Λουσαράκης θέλει να ανοίξει ο Σαλαπάτα για να θα προλάβει. Σαλαπάτας έχει δυνάμεις, πέρασε πριν από 10 λεπτά προς τον αγωνιστικό χώρο. Χαλκιάς έχει ανέβει. Χαλκιάς θέλει να δώσει Σαλαπάτα ένα offside. Διαναρτύει ο Σαλαπάτας εκεί ότι έχει βρει η μπάλα, out δείχνει ο υπότης. Και πάλι ένα ελεύθερο για την ομάδα της Προεδρικής με τον Μπαντίκο. Ο Μπαντίκος είναι αυτός που εκτελεί. Τρέχει ο Κοξαράκης, Τσαφταρίδης. Έχει δώσει φάουλ ο ρέφερι υπέρ της ομάδας Προεθνικής. Ο Κολιούς είναι αυτός που το κέρδισε, ο Τσαφταρίδη. Ο Κολιούς είναι αυτός που θα το εκτελέσει κιόλας. Πολυκοσμία εκεί στα καρέ του Σουλογάνη. Κολιούσης. Κολιούσης εκτελεί με δύναμη. Το επιθετικό φάουλ υποδικείται πάνω στο Μάμαλο. Κάποια νεύρα εκεί. Σουλογάνης αργά αργά στην εκτέλεση του φάουλ. Και όσο περισσότερο χρόνο μπορεί ο έμπειρος πορτιέρο. Αγκαλιά, μια υπερπολίτιμη νίκη το Ξαβίρωνα. Με Νίκου κατεβάζει πολύ όμορφα. Θα κερδίσει και το φάουλ ο το Λαζούρα. Υποδικά ο Λαζούρα σηκώνει τον αντίπαλο του από τον αγωνιστικό χώρο. Μόνο ο Λουσαράκης στην περιοχή βλέπετε εκεί. Ανάμεσα σε 5 αμυντικούς της Προοδευτικής. Μια μήνυ σύσκεψη ανάμεσα σε Μενίκου, Σαλαπάτα και Τσαφταρίδη. Με πάσα το φάουλ Μενίκου. Στο κόρερ και αυτό είναι το τελικό στήριγμα της αναμέτρησης. Δόξα Βίρονα Προοδευτική 2-1. Μεγάλη για την ομάδα της Δόξας, η οποία μένει ζωντανή στο κυνήγι της παραμονής. Θα φτάσει τους... τους 25 βαθμούς. Περνάει την Προεθνική, η οποία είναι 24. Μένει ζωντανή, όπως είπαμε, στο κυνήγι παραμονή στο 5ο όμιλο. Μακαρονάς άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Προεθνικής μόλις το 5ο λεπτό με χτύπημα πέναλτι. Ο Παπατζή μας έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 45, ενώ ο Μακρύς στο 72
Με πλασέ χάρισε την ίδια ομάδα του Βαγγέλη Σταυρακόπουλου, η οποία συνεχίζει την προσπάθειά της για παραμονή στον 5ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Καταχειροκροτούμενοι οι γηπεδούχοι. Νίκη χρυσάφη, κυριολεκτικά η ομάδα της Δόξας. Μια Δόξα η οποία ξεκίνησε με όνειρα τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, η αποχώρηση του Γιώργου Τζαβέλα, του άσου του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης της ομάδας της Δόξας, τα διοικητικά προκάλεσε τριγμούς, παίχτες αποχώρησαν. Ανέλαβαν οι οργανωμένοι τη διοίκηση μαζί με ανθρώπους εδώ του Βύρονα. Βλέπετε εδώ καταχειροκροτούμενοι οι παίχτες της Δόξας. Χειροκροτούν τον κόσμο τους, ο οποίος ήταν για ακόμη μια φορά στο πλευρό τους. Πάρα την κακή πορεία. Έτσι λοιπόν η Δόξα Βύρονα μειώνει κι άλλο ένα ποσά η πρώτη επτάδα, που σημαίνει και παραμονή στο 5ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σε ένα πολύ καλό παιχνίδι που σας έφερε το sportaltv.gr, το αθλητικό πόρταλ που παίζει μπάλα στα γήπεδα της Αθήνας, της αεραστεχνικής Αθήνας. Έκανε ντεμπούτο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αποφώνησε εδώ από το Δημοτικό Στάδιο Βύρονα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Ρίζος. Στην κάμερα ο Σιδέρης Τσαναξής, στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Παπανδρέου. Από εμάς να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Το sportaltv θα είναι πάλι στα γήπεδα της Αθήνας. Άμαζα και ένα πολύ καλό απόγευμα και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Αυτό το κάνω. Αυτό το κάνω.